Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή καθυστέρηση, αλλά είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, το οποίο λύθηκε προς το παρόν και ελπίζουμε να έχει λυθεί μια και καλή. Επομένως, καλή αργά παρά ποτέ. Ξεκινάμε. Πρώτο σκόρερ, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ. Δεν είμαι μόνος μου. Έχω τον Γιάννη τον Καλιτσάρη παρέα. Καλησπέρα, Γιάννη. Γεια σου, Αντρέα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Κάναμε και τα καθιερωμένα story. Με την ευκαιρία της καθυστέρησης. Βεβαίως, και να πούμε ότι με την ευκαιρία της καθυστέρησης λόγω τεχνικού προβλήματος βλέπαμε και το Στέφανο Τσιτσιπά και το μεγάλο παιχνίδι του στα ημιτελικά. Είναι μια μεγάλη δικαίωση για εμάς που παρακολουθούμε τέννις εδώ και πολλά χρόνια πριν Τσιτσιπά και Τσάχαρη. Νομίζω ότι κάπου στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας είναι οι πρώτες εικόνες μας. Και δεν ξέρω γιατί είναι οι πρώτες δικές μου εικόνες συνοδεύονται με το ξεκίνημα Φέντερερ και Ναδάλ. Δηλαδή, βέβαια, νομίζω όλων σε αυτή την ηλικία. Ζήσαμε την πορεία αυτών των κορυφαίων αθλητών από το ξεκίνημά τους μέχρι και τώρα. Έτσι είναι. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μία ακόμη για τον Στέφανο. Ακούω από κάπου μουσική, πρέπει να είναι απ' έξω. Ναι, γιατί ναι, νομίζω ότι είναι η playlist. Μας ενισχύουν. Τέλος πάντων. Επομένως, μια ακόμη μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα στο τένις. Είχαμε χθες τον αποκλεισμό της Μαρία Σάκαρη, αλλά και αυτή έκανε μια φοβερή πορεία και πραγματικά της αξίζουν συγχαρητήρια. Κάπως έτσι συγκρούονται λίγο οι ειδήσεις της επικαιρότητας που σε εισαγωγικά δεν μας αφήνουν να απολαύσουμε το ένα θέαμα και μετά το άλλο, γιατί αυτό που λέμε ότι είχαμε Τσιτσιπά και Σάκαρη και θα έχουμε Τσιτσιπά και την Κυριακή που θα πέσει πάνω σε παιχνίδι Euro το οποίο θα ξεκινάει. Ναι. Και θα ξεκινάει και η περίοδος του Copa America. Και υπάρχουν και άλλες ειδησούλες γενικότερα από τα υπόλοιπα αθλήματα. Δυστυχώς είναι μια είδηση τώρα που διάβασα χωρίς να αναλύσουμε ιδιαίτερα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν δυσάρεστη. Καθώς η Ελένα Χριστινάκη, μεγάλη στάρ της εθνικής ομάδας γυναικείου μπάσκετ, στο χθεσινό φιλικό υπέστη ρήξη χιαστών και δυστυχώς θα χάσει το Ευρωμπάσκετ. Και δυστυχώς γιατί είναι η δεύτερη φορά που της τυχαίνει. Περαστικά της. Καθώς είχαμε αρκετές ελπίδες στο ερχόμενο Ευρωμπάσκετ των γυναικών, που η εθνική μας ομάδα τίνει να καθιερωθεί και σε αυτό το τομέα. Εντάξει, πάντα οι τραυματισμοί είναι από τα πολύ άσχημα περιστατικά στη ζωή ενός αθλητή. Από τα πολύ άσχημα γεγονότα. Ελπίζουμε να το ξεπεράσει και ότι να επιστρέψει ιδρυμύτερη. Έχουμε συνηθίσει μεγάλες απουσίες στα μεγάλα τουρνουά γενικότερα και μπορούμε να αναλύσουμε και στο Euro για να πάρουμε την πάσα. Τι θα δούμε και τι δεν θα δούμε. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο είσαι εδώ και κάνουμε παρέα αυτή την εκπομπή και σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ παρέα να τα πούμε. Euro κάνει σέντρα απόψε στις 10 η ώρα με το εναρκτήριο παιχνίδι Ιταλία-Τουρκία. Copa America κάνει σέντρα για μας Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα, ξημερώματα Δευτέρας, με το παιχνίδι Βραζιλία-Βενεζουέλα. Θα ξεκινήσουμε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και προς το τέλος της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο Copa America. Όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή που ξεκίνησε έστω και με λίγη καθυστέρηση είναι αφιερωμένη σε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα τουρνουά σήμερα που κάνουν πρεμιέρα αυτό το τρίμερο. Σήμερα το Euro, την Κυριακή το Copa America. Λοιπόν, πολλά κοινά στις δύο διοργανώσεις, πολύ ταλαιπωρημένες διοργανώσεις. Περίπου παρόμοιο story, γιατί εκτός της αναβολής έχουμε το θέμα της έδρας που είναι παρόμοιο. Μιλάμε για ιδιαίτερη διοργάνωση, το ξέρουμε όλοι σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Είχαμε προσαφαιρέσεις, όχι θα γίνει, όχι δεν θα γίνει σε αυτές τις πόλεις. Το πήραν πίσω, το ξαναέδωσαν ουσιαστικά σε κάποιες πόλεις που ίσως να είχαν περισσότερα θέματα COVID. Mm-hmm. Και αντίστοιχα και στο Copa America έχουμε την αλλαγή της έδρας που θα το αναλύσουμε αργότερα, που άλλαξε, ξανάλλαξε. Τελικά οριστικοποιήθηκε πραγματικά την τελευταία στιγμή. Πραγματικά το Copa America πέρασε από τα χίλια μύρια κύματα. Αλλά τελικά το σημαντικό είναι ότι θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Γιατί με αυτά που έχουν γίνει στην Ατλαντική Αμερική, ειδικά το τελευταίο καιρό, ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Αλλά όλα δείχνουν ότι έχουμε σέντρα τελικά την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, Euro πρώτα απ' όλα. Με καθυστέρηση ενός έτους λόγω της πανδημίας, λόγω του κορονοϊού. Το περιμέναμε πώς και πώς όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Ήταν να γίνει φυσικά πέρυσι το καλοκαίρι. Ο κορονοϊός, το ξέσπασμα της πανδημίας δεν το επέτρεψε αυτό. Επαιτειακή διοργάνωση να πούμε για να γιορτάσει η UEFA τα 60 χρόνια από το πρώτο Euro που έγινε το 1960 στη Γαλλία. Τα 60 συν 1 πλέον ακριβώς. Πλέον 61 χρόνια.
Από το πρώτο Euro που. Ξέρεις, τα πρώτα Euro ήταν με τη συμμετοχή μόνο τεσσάρων ομάδων. Ναι. Ήταν σε μορφή Final Four πιο πολύ. Με η Σοβιετική τους Ένωση τότε. Αν θυμάμαι καλά, να αρνούνται να συμμετέχουν. Να μην θέλουν να συμμετέχουν μόνο στα προκριματικά, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Όπως και οι Γάλλοι, αν θυμάμαι σωστά. Ναι. Η Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη νικήτρια τότε της διοργάνωσης. Εντάξει, σιγά σιγά ο θεσμός αυτός γιγαντώθηκε. Και η μοναδική περίπτωση MVP τερματοφύλακα. Η πρώτη και τελευταία. Λευγιασίν, που είναι και ο μόνος τερματοφύλακας που έχει πάρει χρυσή μπάλα ποτέ στην ιστορία. Η μαύρη αράχνη, ο θρύλος, ο Λευγιασίν. Λοιπόν, επαιτειακή διοργάνωση και για να γιορτάσει η UEFA αυτά τα 60 χρόνια, αποφάσισε να γίνει αυτή η διοργάνωση για πρώτη φορά στα χρονικά σε όλη την Ευρώπη ουσιαστικά. 11 διαφορετικές χώρες, 11 διαφορετικές πόλεις, 11 διαφορετικά γήπεδα. Να τα πούμε. Πρωτίστως εδώ θυμίζει κάτι από Ευρωμπάσκετ που έχει καθιερωθεί προϊόν το τετραεθνές Ευρωμπάσκετ. Κάθε αλλαγή τώρα, αυτή βέβαια είναι αλλαγή που γίνεται λόγω των 60 χρόνων, δεν είναι κάτι που θα καθιερωθεί. Ναι. Αλλά οτιδήποτε διαφορετικό συνήθως αρχικά μας ξενίζει, πολλές φορές το συνηθίζουμε. Ωστόσο νομίζω ότι δεν είναι κάτι που θα μας βοηθήσει να απολαύσουμε ιδιαίτερα το Euro. Τότε θα γίνει σε διαφορετικά γήπεδα, ναι, σε διαφορετικές χώρες. Δεν θα αποκτήσει ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί και κακό. Ναι. Θα το κρίνουμε. Εννοείς ότι μήνα. Δεν θα αποκτήσει κάποια ταυτότητα λόγω του ότι δεν θα γίνει αυτό σε μια ακριβώς, χώρα. Ναι. Ναι. Το έχω σκεφτεί και εγώ, μπορεί. Αλλά από την άλλη, ξέρεις τι γίνεται. Είναι τόσο η δίψα του κόσμου, νομίζω, για ένα μεγάλο πλέον ραντεβού, για μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 3 χρόνια να δούμε μεγάλο ραντεβού εθνικών ομάδων. Ναι. Εντάξει, βέβαια υπήρχε και το Copa America το 19, αλλά από το Μουντιάλ, νομίζω, του 18, που ήταν έτσι, πραγματικά πολύ μεγάλη διοργάνωση εκείνο το Μουντιάλ, νομίζω ότι ο κόσμος διψάει πλέον. Και το γεγονός ότι τα γήπεδα αυτά, έστω και θα είναι σε διαφορετικές χώρες, διαφορετικές πόλεις, θα έχουν έστω και λίγο κόσμο μέσα, δηλαδή κατά κύριο λόγο το 25% χωρητικότητας των περισσότερων γηπέδων. Που πάνω κάτω αντιστοιχεί σε γύρω στις 25.000. Ναι, θα τα πούμε τώρα. 15 με 20.000 συνήθως. Ναι, κάθε γήπεδο έχει τα δικά του στάνταρ για το πόσους θα βάλει μέσα. Αλλά νομίζω ότι είδαμε αυτό και στο τελικό του Champions League πρόσφατα, ναι, μέσα City και Chelsea. Το γήπεδο ήταν γεμάτο στο 1 τρίτο, νομίζω. Και μας φαινόταν πλέον μετά από ένα χρόνο που βλέπουμε μάτς άδειες εξέδρες, μας φαινόταν ότι ήταν ασφυκτικά γεμάτο, ναι, δεν έπεφτε καρφίτσα. Φαινόταν εντυπωσιακό. Ναι, και άλλο φυσικά να δημιουργεί ατμόσφαιρα, να δίνει παλμό ο πραγματικός κόσμος, και άλλο να βλέπεις ηχογραφημένες, να ακούς ηχογραφημένες ιαχές κτλ. Επομένως. Και δόθηκε η αρχή από τους Άγγλους, ναι, με το FA Cup, με τον τελικό. Που έβαλαν αρκετό κόσμο οι Άγγλοι, γενικά, γιατί εκεί υποτίθεται από ό,τι ακούγεται ότι πάει και καλά το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Και γι' αυτό οι Άγγλοι, επειδή θα γίνουν τα ημιτελικά και ο τελικός στο Wembley, να πούμε ότι προσανατολίζονται εκεί μέσα στον Ιούλιο που θα γίνουν τα ημιτελικά και ο τελικός να βάλουν ακόμη περισσότερο κόσμο μέσα. Το ιδανικό που θέλουν οι Άγγλοι είναι στον τελικό του Wembley 11 Ιουλίου να το έχουν σχεδόν γεμάτο. Εντάξει, φαντάζει δύσκολο τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά εντάξει. Γενικώς ελπίδα πάντα υπάρχει. Υπάρχουν και οι ανισορροπίες, γιατί πολλές χώρες θα έχουν πολλά παιχνίδια στην έδρα τους. Σαφώς και στα προηγούμενα Euro υπήρχε ο διοργανωτής που έπαιζε όλα τα παιχνίδια. Για παράδειγμα, η Αγγλία που θα έχει και ημιτελικούς και τελικό στο Wembley, αν δούμε το πρόγραμμά της και πάνω κάτω τις διασταυρώσεις που αναμένονται, νομίζω ότι μόνο προημιτελικός ίσως να μην το παίξει στο Wembley, που σημαίνει, ναι, ότι οι Άγγλοι θα είναι πραγματικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα είναι γηπεδούχοι ουσιαστικά, ναι. Μα στη συνείδηση πολλών οι Άγγλοι είναι οι διοργανωτές, ναι, του τουρνουά. Αν τερματίσει πρώτη η Αγγλία στον ομιλό της, παίζει στη φάση το 16 στο Wembley πάλι. Όπως το είπε σωστά, και εγώ νομίζω ότι μόνο στον προημιτελικό δεν θα παίξει Wembley. Πάντα σε περίπτωση τερματίσει πρώτη, στον τέταρτο όμιλο. Και ημιτελικά τελικός φυσικά είναι έτσι κι αλλιώς στο γήπεδο του Λονδίνου. Λοιπόν, να πούμε τα γήπεδα, έτσι για να έχουμε και μια ιδέα. Είναι το Allianz Arena στο Μόναχο, την έδρα της Bayern, η οποία θα βάλει κόσμο σε ποσοστό 20%, που αντιστοιχεί περίπου σε 14.500 θεατές. Είναι το La Cartuja στη Σεβίλη, το οποίο τελευταία στιγμή πήρε τη θέση του Nuevo San Mamés, του Bilbao, γιατί το Bilbao δεν μπόρεσε να εγγυηθεί την παρουσία κόσμου μέσα στο γήπεδο της Athletic. Κρίμα, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο καινούργιο. Ναι, όντως, περσύγχρονο γήπεδο, πολύ όμορφο. Πήρε τη θέση του το La Cartuja της Σεβίλης. 30% μπορεί να, της χωρητικότητας μπορεί να βάλει μέσα, 18.000 κόσμου. Το Ολυμπικό της Ρώμης, όπου σήμερα είναι η μεγάλη πρεμιέρα, Ιταλία-Τουρκία, που θα είναι και η έδρα της Ιταλίας σε αυτό το Euro, στο 25% γύρω στους 18.000 κόσμου. Συντομίζω, ναι, τώρα να σε διακόψω, δεν είναι η έδρα της Σεβίλης, το La Cartuja. Όχι, είναι άλλο στάδιο. Να το θυμίσουμε στον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Είναι το Ολυμπιακό στάδιο της Σεβίλης, που είχε γίνει εκεί, αν θυμάσαι, ο τελικός του UEFA το 2003, Πόρτο
Celtic. Celtic, ναι. Είναι το Arena Nacional στο Βουκουρέστι, και αυτό στο 25% της χωρητικότητας, 13.000 κόσμου, θα μπορέσει να βάλει μέσα. Είναι η Johan Cruyff Arena, ή το Amsterdam Arena όπως ξέραμε παλιότερα, με 25% και αυτό χωρητικότητα. Είναι το Ολυμπιακό Στάδιο στο Μπακού, όπου εδώ οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να βάλει, να είναι το μισό γεμάτο, δηλαδή στο 50%, δηλαδή γύρω στους 35.000 κόσμου. Τελικός Europa League προδιετίας. Το στάδιο, το Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού, το οποίο πατάει Ασία, έτσι να πούμε. Αλλά εντάξει, θα είναι κάτι πρωτοφανές αυτό, να γίνει παιχνίδι Euro πλέον στην Ασία. Είχε γίνει εκεί και ο τελικός του Europa το 19, το αγγλικό εμφύλιο Arsenal Chelsea. Το πάρκινγκ στην Κοπεχάγη, στη Δανία, 25% και αυτό θα βάλει μέσα, 12.000 κόσμου. Φυσικά το Wembley, που είναι και το μεγαλύτερο γήπεδο από όλα, που θα φιλοξενήσουν το Euro, το 25% για την ώρα θα είναι γεμάτο, 22.500 κόσμους. Το Κρεστόφσκι, που είναι ένα και αυτό υπερσύγχρονο καινούριο στάδιο στην Αγία Πετρούπολη, σε μια υπέροχη πόλη πραγματικά, το οποίο προσανατολίζεται να βάλει μέσα 34.000 κόσμου, δηλαδή το 50% της χωρητικότητάς του. Και στο Κρεστόφσκι ήταν να γίνει ο τελικός της Champions League φέτος, θα γίνει του χρόνου, καλώς εχόντων, το 2022. Έχει για αναμονή και η Κωνσταντινούπολη που περιμένει από χρόνο. Είναι και αυτό βεβαίως. Ίσως νομίζω να ότι δώσανε το 23 ή το 24. Ίσως να πάνε μαζί σετ συν ένα χρόνο πίσω, θα το δούμε από Σεπτέμβριο μάλλον. Θα εξαχθεί σίγουρα εκεί ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup νομίζω, ανάμεσα στη Villarreal και στην Chelsea. Όχι, νομίζω είναι Ιρλανδία. Ναι, αλλά νομίζω ότι το δώσαν τελευταία στιγμή στην Τουρκία. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Μπορεί θα να... το δούμε, έτσι ναι, γιατί διά. Νομίζω ότι αρκετά πρόσφατα είδα ότι επιβεβαιώθηκε η Ιρλανδία, αλλά το κρατάω και με ερωτηματικό κι εγώ. Γιατί... Λοιπόν, και είναι και το Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη, το οποίο προσανατολίζεται στο να βάλει όλο τον κόσμο μέσα, 100% χωρητικότητά του, 67.000 κόσμου. Θα το δούμε αυτό, μακάρι. Και είναι και το Χάπτεν Πάρκ στη Γλασκόβη. Το γήπεδο που είχε βάλει εκείνο το ασύλληπτο γκολ στην Ντιζιντάν, αν θυμάσαι, τον τελικό του Champions League 2002, Real Leverkusen. Στη Σκωτία φυσικά, που και αυτό θα βάλει κόσμο στο 25% τη χωρητικότητά του, 12.000 κόσμου. Λοιπόν, 11 γήπεδα, πανέμορφα γήπεδα, 11 χώρες, 11 πόλεις. Λοιπόν, από τα γήπεδα τώρα η σημείωση που μπορώ να κρατήσω είναι ότι δύο από αυτά μόνο, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχω χάσει κάτι, έχουν ξαναδιοργανώσει, έχουν φιλοξενήσει αγώνες Euro και μάλιστα τελικούς. Το Wembley σαφώς και το Johan Cruyff Arena που έγινε το 2000. Κατά τα άλλα νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα γήπεδα για πρώτη φορά, και το Ολύμπικο που έχει φιλοξενήσει παλιότερα, δεκαετία του 80. Να έχουν φιλοξενήσει τελικό εννοείς. Οποιοδήποτε παιχνίδι. Οποιοδήποτε παιχνίδι, ναι. Γιατί στο Μόναχο παράδειγμα είναι καινούριο γήπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Στον Μπακού επίσης, στη Σεβίλη επίσης νομίζω ότι δεν έχουμε δει στο συγκεκριμένο γήπεδο παιχνίδι Euro, ούτε στο Πούσκας Αρίνα. Ρωσία επίσης, στο Αγίο Πετρούπολη δεν έχουμε δει, είναι καινούριο γήπεδο. Μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Το Wembley το 96 τους πλήγωσε τους Άγγλους. Εντάξει, σίγουρα ναι. Καλά, και ποια διοργάνωση δεν έχει πληγώσει τους Άγγλους, εδώ που τα λέμε. Θα τα πούμε και συνέχεια όταν θα μιλήσουμε για την Εθνική Αγγλίας. Κοίταξε, με μια πρώτη ματιά, εγώ πιστεύω, ας πω ότι πιστεύω, ότι θα είναι ένα απρόβλεπτο Euro και αρκετά ανταγωνιστικό. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες που ξεχωρίζουν λίγο παραπάνω από τις υπόλοιπες, αλλά νομίζω ότι είναι. Παρά το γεγονός ότι δεν λείπουν και πάλι απουσίες, έχουμε αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών, αλλά νομίζω ότι πραγματικά οι ομάδες και ειδικά τα μεγάλα φαβορί θα παρουσιάσουν ό,τι καλύτερο έχουν, ό,τι καλύτερο διαθέτουν στο χορτάρι. Και αυτό ίσχυε και πέρσι που δεν έγινε τελικά η διοργάνωση. Νομίζω ότι έχουμε πέσει σε μια χρονική περίοδο όπου πολλές ομάδες έχουν να παρουσιάσουν μια πολύ καλή φουρνιά. Δηλαδή και το Βέλγιο έχει να παρουσιάζει εδώ και χρόνια μια πολύ καλή φουρνιά. Και η Αγγλία, ένα κράμα έμπειρων παιχτών πλέον, αλλά και ταλαντούχων. Και η Γαλλία, εντάξει, το συζητάμε. Και η Πορτογαλία και η Ιταλία έχει μια ενδιαφέρουσα φουρνιά. Νομίζω ότι εάν το επιτρέψει φυσικά και ο κορονοϊός και η φυσική κατάσταση των παιχτών, γιατί υπάρχουν και τραυματισμοί δυστυχώς σε μια περίοδο που έχουν καταπονηθεί πάρα πολλοί παίχτες, σε μια σεζόν που ήταν η πιο περίεργη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έτσι όπως ήταν συμπτυγμένη κιόλας με τις ημερομηνίες. Και υπάρχουν και τα κρούσματα που πάντα καραδοκούν στο να αλλοιώσουν λίγο τη διοργάνωση. Είδαμε τι τράβηξε και τι τραβάει και η Εθνική Ισπανίας λίγο πριν τη Σέντρα. Εάν όλοι αυτοί οι αστάθμοι παράγοντες το επιτρέψουν, νομίζω ότι υπό νορμάλες συνθήκες θα δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό Euro. Νομίζω ότι είναι το πιο ισορροπημένο Euro που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, που θα δούμε μάλλον. Γιατί εντάξει, θεωρείται η Γαλλία ίσως το φαβορί για πολλούς.
Απ' την άλλη, θυμάμαι ότι πάντα η προηγούμενη νικήτρια μεγάλης διοργάνωσης, στην προκειμένη περίπτωση πρωταθλήτρια κόσμου του τελευταίου τουρνουά που είδαμε, πάντα κουβαλάει τον τίτλο του φαβορή αυτόματα. Ναι. Όπως είπε και εσύ, και η Ιταλία θεωρώ ότι έχει μια γενιά που δεν έχει ψηθεί ακόμα, αλλά έχει πολλά θετικά στοιχεία. Οι Βέλγοι ίσως στην τελευταία τους ευκαιρία, γιατί αρχίζουν μεγαλώνουν, αλλάζει σιγά σιγά το DNA. Βλέπουμε ότι ο Αζάρ δεν είναι στο πικ του, έχει ξεπεράσει το πικ και είναι ίσως αρχίζει η πτώση του. Μπορεί να μας διαψεύσει βέβαια σε αυτό το γύρο. Πάντα αυτές οι οργανώσεις είναι έτοιμες να σε διαψεύσουν. Περιμένω να δω τους Ολλανδούς, οι οποίοι έλειψαν από δύο διοργανώσεις, ναι, και νομίζω ότι έχουν πολύ θετικά δείγματα πλέον. Mm-hmm. Οι Άγγλοι, όπως είπες, η Ισπανία είναι μια περίεργη συνθήκη. Καμία σχέση με την Ισπανία των επιτυχιών. Ναι. Εντελώς καινούργια γενιά. Και πάντα περιμένουμε να δούμε και ομάδες που δεν τις περιμένουμε. Είναι δεδομένο ότι θα δούμε ομάδες από το πουθενά. Mm-hmm. Η Τούρκη είναι ομάδα που δεν είναι ακριβώς από το πουθενά. Έχει πολύ καλό υλικό σε αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Ομάδες όπως η Πολωνία πολλές φορές μπορεί να σε εκπλήξει. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη για τους Σκοτσέζους, γιατί ως φίλος των Βρετανών, κυρίως της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, η Ιρλανδία με χαροποίησε στο προηγούμενο Euro που έφτασε, ναι, στους 16 και κόντραρε όσο μπορούσε και η Γαλλία. Εφόσον απουσιάζει η Ιρλανδία, πιστεύω ότι τον ίδιο ρόλο μπορεί να τον παίξει η Σκωτία. Σκληροτράχηλη ομάδα. Αρκετά άπειρη όμως από μεγάλες, ναι, οργανώσεις. Έχει να παίξει σε μεγάλη διοργάνωση από το 98 το Μουντιάλ τότε, ναι, στη Γαλλία. Πολλά χρόνια. Και σε Euro από το 96. Αντίθετα, η Ουαλία πιστεύω ότι σαν να έχει κλείσει τον κύκλο της. Ο Μπέιλ και ο Ράμσι δεν είναι στα καλύτερά τους. Η Ουαλία έχει φτάσει στο παρθενικό της Euro το προηγούμενο το 2016. Φτάσει ημιτελικά, να πούμε. Έχει αποκλειστεί από τους Πορτογάλους. Στη μοναδική νίκη των Πορτογάλων σε 90 λεπτό. Πραγματικά είχαν καταφέρει κάτι απίστευτο οι Πορτογάλοι, τους άντρες στην προηγούμενη διοργάνωση. Ένα μάτς μόνο νίκησαν στο 90 λεπτό, όλα τα άλλα σε παράταση και πέναλτι. Και είχαν τρεις ισοπαλίες στους ομίλους, αλλά πέρασαν ως καλύτερη τρίτη, αν θυμάσαι. Ναι. Γιατί θα έχουμε και αυτό το θρίλερ. Θα το πούμε συνέχεια. Καλύτερος τρίτους μπλέκερ και τίποτα άλλο το πράγμα. Γιατί πρώτον, δεν ξεγράφουμε κανέναν από τον πρώτο γύρο. Ακριβώς. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική του τελευταίου ομίλου. Όπως η Αλβανία που ήταν στον πρώτο όμιλο, στον προηγούμενο γύρο και, ναι, περίμενε την Ουγγαρία και την Πορτογαλία. Περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή, ναι. Ναι. Και επίσης αυτό έχει να κάνει με τις διασταυρώσεις που ανάλογα με τους ομίλους υπάρχει και η αντίστοιχη διασταύρωση. Ναι, ανάλογα δηλαδή αν η τρίτη θα είναι από δεύτερο, πρώτο και τέταρτο όμιλο, ας πούμε. Ναι. Αν η καλύτερη τρίτη είναι από πρώτο, τέταρτο και πέμπτο, ας το πούμε, αλλάζει και ο αντίπαλος στις διασταυρώσεις. Ναι. Είναι ένας γρίφος εκεί δύσκολος. Θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αργότερα, φαντάζομαι. Ναι. Και επειδή έχω κάνει τη δική μου πρόβλεψη, για πες μας, έχω βγάλει και αντίστοιχα τη διασταύρωση. Μπορούμε να τα πάρουμε ένα όμιλο, ναι, για να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι. Θα τα πάρουμε ένα όμιλο και θα μιλήσουμε λίγο και για τις ομάδες περισσότερο, αλλά κυρίως και για τα φαβορί. Να ξεκινήσουμε από τον πρώτο. Ναι, έχουμε λοιπόν πρεμιέρα σήμερα. Πρεμιέρα σήμερα Ιταλία-Τουρκία. Λοιπόν, εντάξει, στον πρώτο όμιλο, εγώ νομίζω ότι θα είναι ένας δυνατός όμιλος. Δεσπόζει σίγουρα η παρουσία της Ιταλίας 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Σε Euro όμως έχει μόνο μια διάκριση, το μακρινό 1968. Γενικότερα απέχει από τις επιτυχίες. Σε αντίθεση με ό,τι γίνεται δηλαδή στο Μουντιάλ, που νομίζω ότι πηγαίνει πιο πολύ σαν διοργάνωση. Στο Euro απέχει από τις επιτυχίες. Είχε φτάσει σε τελικό το 2000 και το 2012. Αν θυμάσαι. Το χάσε μέσα από τα χέρια της το 2000. Με το χρυσό γκολ εκείνο του Τρεζεγκέ. Και το 12. Και μάλιστα ισοφάρισε το 93. Ναι, ναι. Από το Βιλτόρ. Και το 12 είχε διασυρθεί από την Ισπανία στο τελικό με 4-0. Αλλά εντάξει, τότε η Ισπανία ήταν πραγματικά. Σημείωσε ότι είναι η πρώτη μου ανάμνηση από Euro το 2000. Το 2000. Ήταν ένα Euro πολύ πρώτη καλό. Στην διοργάνωση τότε. Βέλγιο-Ολλανδία. Και νομίζω ότι η κόντρα στην Ισπανία το 12 δεν μπορούσε να περιμένει κάτι καλύτερο. Ναι, ήταν μεγάλο φαβορή η Ισπανία έτσι κι αλλιώς από την αρχή του τουρνουά. Να πούμε ότι η Ιταλία απουσίαζε από το προηγούμενο Μουντιάλ το 2018 στη Ρωσία. Ήταν η πρώτη της απουσία σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 60 χρόνια, από το 1958. Αλλά επιστρέφει πλέον σε μεγάλο ραντεβού. Και όχι απλά επιστρέφει, νομίζω επιστρέφει και δεν αστείευεται, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Γιατί τώρα, είναι μια ομάδα η οποία έχει με τον Ρομπέρτο Μαντσίνη στον πάγκο από το 2018, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ο Μαντσίνη. Πάρτε το γεγονός ότι έχουν ακουστεί πολλά και για την προπονητική του αξία. Σίγουρα έχει ένα αξιοπρόσεκτο παλμαρέ και μια αξιοπρόσεκτη πορεία στους πάγκους. Και έχει αναμορφώσει την ομάδα. Αρκεί να πούμε πως
Οι Ιταλοί τρέχουν ένα σερί 27 ήττων των παιχνιδιών σε φιλικά και επίσημα. Mm. 22 νίκες, 5 ισοπαλίες και αν δεν κάνω λάθος έχουν 2 ήττες όλες και όλες πριν από αυτό το σερί και είναι από τη Γαλλία και από την Πορτογαλία, δηλαδή την Πρωταθλήτρια Ευρώπης και την Πρωταθλήτρια Κόσμου. Και μάλιστα περνώντας την Ελλάδα, μας απέκλεισε σε εισαγωγικά θα λέγαμε. Στον όμιλο το δικό μας ήταν και είχε και το απόλυτο. Ναι. 10 στα 10. Δεν το βλέπουμε συχνά. 37 γκολ νομίζω ενεργητικό, αν δεν κάνω λάθος. Αρκετά γκολ. Και μια ομάδα που φημίζεται για την άμυνα, παρόλα αυτά ήταν πολύ παραγωγική επιθετικά. Ναι, γιατί οι Ιταλοί παραδοσιακά βασίζονται στο κατενάτσιο που λέμε, στην άμυνά τους. Αλλά είναι πολύ παραγωγική. Νομίζω ότι με το Μαντσίνι η Ιταλία, λίγο και στα φιλικά που την είδα, έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού σαν εθνική ομάδα. Παίζει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο και επιθετικό ποδόσφαιρο, στρωτό ποδόσφαιρο. Και έχει και ωραίο ρόστερ που βοηθάει. Πολύ ωραίο ρόστερ. Εφαρμόζει καλά το 4-3-3. Νομίζω με αυτό το σύστημα θα πορευτεί στο Euro. Προσωπική μου άποψη ότι ίσως ο πιο κομβικός παίκτης να είναι ο Ζορζίνιο, που τον έχουμε δει και στην Τσέλσι να έχει. Με φόρα για το Champions League. Πολύ σημαντικό ρόλο στον άξονα της Τσέλσι. Αμυντικογενής αλλά με χάρες επιθετικές κυρίως στο κομμάτι των assist, εκτελεί πέναλτι. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι οι Ιταλοί είχαν και ένα πρόβλημα τελευταία στιγμή. Δεν θα έχουν τον Πελεγκρίνι, το χαφ της Ρώμα στο Euro. Όπως δεν θα έχουν και το Σένσι πριν την προηγούμενη εβδομάδα της Ίντερ και αυτός τραυματίστηκε. Στη θέση του Σένσι ήρθε ο Πεσίνα της Αταλάντα και στη θέση του Πελεγκρίνι κλήθηκε άρον-άρον ο Γκαετάνο Καστροβίλη της Φιωρεντίνο, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν διακοπές και πού να ήταν τέτοια εποχή. Και από την παραλία τον πήρε τηλέφωνο ομοσπονδιακός τεχνικός και του είπε: Έλα. Παρά το δεκάνι. Σε χρειαζόμαστε. Επομένως, Καστροβίλη αντί Πελεγκρίνι. Δυστυχώς γιατί ο Πελεγκρίνι είναι ένα, νομίζω, μου αρέσει πολύ αυτός ο παίκτης, πολύ καλό χαφ. Αλλά εντάξει, γενικά η Ιταλία νομίζω πάει σε αυτό το Euro με την αφρόκρεμα της Serie A, Ντοναρούμα, εντάξει βέβαια οι δύο αμυντικοί της Juventus, πολύ έμπειροι και η Ελλήνη Μπονούτσι. Και σε μια Serie A γενικότερα ανανεωμένη, ναι. Που μετά από χρόνια η Juventus έχασε το πρωτάθλημα, εκτός ότι το πήρε Ίντερ είδαμε μια πολύ καλή Μίλαν μετά από χρόνια, έχουμε αρκετά καλό υλικό γενικότερα από τη Serie A και από τους Ιταλούς ποδοσφαιριστές. Και έχει πολλές λύσεις η Ιταλία και μέσω επιθετικά. Δηλαδή με τον Κιέζα που κάνει πολύ καλή χρονιά στη Γιουβέντους, με τον Μπερναρντέσκι, με τον Ινσίνιε, Μπελότη και Ιμόμπιλε μπροστά. Έχει μεγαλύτερη ομοιογένεια σε σχέση με άλλες γενιές που είχε παράδειγμα τον Λούκα Τόνι και από εκεί πέρα ψαχνόμασταν. Μέχρι να έρθει ο Μπαλοτέλη, ο οποίος. Προσπάθησε να καθιερωθεί, αλλά ο χαρακτήρα δεν τον είχε κάνει πολύ καλό γύρο το 12 ο Μπαλοτέλη, αλλά από εκεί και πέρα με την Εθνική Ιταλία νομίζω δεν έχουμε να θυμόμαστε πολλά πράγματα από τον Μπαλοτέλη. Καμιά φορά αυτό, ότι δεν υπάρχει ένα σημείο αναφορά, αλλά υπάρχει αρκετή ισορροπία στο ρόστερ. Μπορεί να. Ξέρεις τι γίνεται. Λείπουν οι μεγάλες προσωπικότητες του παρελθόντος. Δηλαδή και πέρα από τον Κιελίνη και τον Μπονούτσι, όλοι οι παίκτες που είναι στην αποστολή δεν έχουν εμπειρία από τόσο μεγάλες οργανώσεις. Το ότι Βιέρα Ντελπιέρο. Βιέρι Ντελπιέρο, εκείνη η τριάδα. Εντάξει, η Ιταλία κατά καιρούς είχε παίχτες με πολύ μεγάλη προσωπικότητα σίγουρα. Αλλά εγώ το πιστεύω πολύ αυτό το σύνολο και νομίζω ότι ο Μαντσίνι γενικότερα φαίνεται ότι την έχει στρώσει την ομάδα τελευταία τριετία. Εγώ νομίζω ότι αν έπαιζα στοίχημα και έπρεπε να ποντάρω κάπου πέρα από τα μεγάλα φαβορί θα ήταν Ιταλία. Ναι. Πιστεύω ότι θα κάνει κάτι καλό σε αυτό το γύρο. Θα δούμε. Γενικότερα σε αυτό τον όμιλο υπάρχει ενδιαφέρον γιατί έχουμε μεν τους Τούρκους που όπως είπαμε είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο, έναν τρομερό center for που απέδειξε και στη Γαλλία ότι τα χρόνια δεν τον επηρεάζουν. Ναι, είναι τρεις παίκτες οι οποίοι έρχονται με φόρα από το πρωτάθλημα Γαλλίας που πήρε η Λίλα ανέλπιστα φέτος από την Πάρη. Είναι ο Τσελίκ, το δεξιμπακ, είναι ο Γιαζίτσι και αυτός πολύ καλός παίκτης, μου επιθετικός και ο Μπουράκ Ιλμάζ φυσικά. Σε εισαγωγικά τα ξαδερφάκια τους θα έλεγα, Ελβετοί, έχουν κάτι από το DNA. Είναι μια ομάδα που παραδοσιακά είναι σκληροτράχυλη αλλά υστερεί στο πικ. Ναι. Και υπάρχει και η Ουαλία που είπαμε ότι έκανε την τρομερή διοργάνωση το 16. Θεωρώ ότι σε νορμάλες συνθήκες η Τουρκία πάει για δεύτερη θέση. Ναι. Και εγώ το πιστεύω. Αν και κρατάμε αστερίσκο γιατί έχουμε πρεμιέρα σήμερα Ιταλία-Τουρκία στο Ολύμπικο της Ρώμης και πάντα αυτό μπορεί να είναι και εις βάρος των διοργανωτών και των οικοδεσποτών, γιατί δεν είναι ακριβώς διοργανωτές Ιταλοί. Κρατάμε επιφύλαξη, αν και νομίζω ότι κουτσά στραβά Ιταλία θα το πάρουμε ένα παιχνίδι. Και θεωρώ ότι επειδή πάντα όταν έχουμε τρίτες θέσεις να δίνουν πρόκριση οι τέσσερις από τους έξι τρίτους, μετράμε τα πάντα, μετράμε ισοπαλίες, μετράμε βαθμούς. Πολύ σημαντικό για τους Ελβετούς να πάρουν τουλάχιστον την νίκη κόντρα στην Ουαλία αύριο το μεσημέρι. Γιατί θεωρητικά οι τέσσερις βαθμοί θα δώσουν πρόκριση για τους τρίτους.
Δεν είναι πολλές ομάδες που μπορούν να κάνουν 4 βαθμούς στον όμιλο. Ακριβώς. Ένα ενδεχόμενο χ μεταξύ Ελβετίας και Τουρκίας και μία νίκη των δύο αυτών ομάδων εις βάρος της Ουαλίας μπορεί να κλειδώσει νίκη, να κλειδώσει πρόκριση και για τους Ελβετούς και τους Τούρκους. Αν και πιστεύω ότι οι Τούρκοι είναι ένα κλικ μπροστά από τους Ελβετούς. Λοιπόν, να πούμε ότι οι Τούρκοι έχουν πάρα πολύ καλό υλικό. Δεν είναι μόνο οι παίκτες της Λίλ που είπαμε. Είναι και ο Χακάν Σαλχάνογλου, ο μεσοεπιθετικός, πολύ ποιοτικός της Μίλαν. Είναι στην άμυνα και ο Σουγιουντζού της Λέστερ και ο Ντεμιράλ της Γιουβέντους και ο Καμπάκ που έπαιξε φέτος στη Λίβερπουλ. Έχει γενικά αρκετά καλό υλικό και εγώ πραγματικά την πιστεύω ότι θα είναι στα νοκάουτ σίγουρα και μπορεί να κάνει κάτι καλό. Το μόνο που κρατάω εις βάρος της Τουρκίας είναι ότι περίμενα ότι θα είναι πάρα πολύ καλή το 16 στο Euro και ήταν ανέλπιστα κακή. Ναι. Βέβαια έπεσε και σε μια Κροατία πολύ ταλαντούχα, σε έναν δύσκολο όμιλο, αλλά δεν κατάφερε να περάσει ούτε σαν τρίτη. Ίσως να μπορέσει να το ξορκίσει και γενικά έχει μια καλή παράδοση στο Euro. Και να πούμε είχε ότι... το 8 και είχε φτάσει πολύ ψηλά και το 2000. Και να πούμε ότι έχει στον πάγκο του Σινιόλ Γκιουνές, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που την πήγε μέχρι την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 2002 στην Απανατολή, στη μεγαλύτερη επιτυχία της εθνικής Τουρκίας στην ιστορία της. Οι Ελβετοί, εντάξει, όπως είπες, είναι μια παραδοσιακή δύναμη. Ποτέ δεν κάνουν το κάτι παραπάνω την υπέρβαση, αλλά θα τους δεις πάντα εκεί σταθερά στα νοκάουτ μέχρι τη φάση των 16. Ήταν μεγάλη ευκαιρία το 16 όταν έπεσαν με τους Πολωνούς και δεν είχαν κάποιο σταύρωμα ούτε με Γαλλία ούτε με Ισπανία, αλλά λύγησαν. Είχε βάλει ένα φοβερό γκολ Σακίρι με ψαλιδάκι, αν δεν κάνω λάθος. Με γυριστό έξω από την περιοχή. Φοβερό γκολ. Πρέπει να χάσει τα πέναλτι. Σωστά ήταν. Νομίζω, ναι, νομίζω στα πέναλτι. 1-1. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, έχει πάντα τους γνωστούς, τον Σεφέροβιτς, τον Σακίρι, τον Τσάκα, τον Εμπολό, τον Ζακάρια, τον Φρόιλερ. Έχει μονάδες. Δηλαδή και η Ελβετία μπορεί να είναι μια σταθερή αξία πάντα. Αλλά και η Ουαλία είναι αυτό που είπες, ότι λίγη την βλέπουν. Βέβαια, ο Μπέλ έκανε κάτι δηλώσει σήμερα και είπε ότι μας αρέσει να μας θεωρούν outsider. Αλλά γνώμη μου είναι ότι για να έχει ελπίδες η Ουαλία, έστω και να περάσει 16. Πρέπει να είναι ο Μπέιλ που ήταν στα τελευταία παιχνίδια με τον Τότεναμ φέτος, ναι. Και όχι ο Μπέιλ που ήταν όλη τη χρονιά. Γιατί, όλη τετραετία. Πραγματικά, γιατί εάν δεν έχει ούτε τον Μπέιλ σε καλή φόρμα η Ουαλία, τότε πραγματικά δεν ξέρω από πού μπορεί να πάρει βοήθεια. Και επειδή δεν είμαι πολύ καλός γνώστης της εθνικής Ουαλίας, είδα ότι είναι εκτός το που λέμε ο Ρόμπσον Κανού, που είχε βάλει γίνοντα εκπληκτικό γκολ στο Βέλγιο, ναι. Που άδειασε την άμυνα του Βελγίου. Είναι εκτός ο Ρόμπσον Κανού, νομίζω για πειθαρχικούς λόγους, δεν ξέρω ακριβώς τι. Και να πούμε ότι όλοι έχουν και το θέμα στον πάγκο με τον Ράια Γκίγκς, ο οποίος είχε μπλεξίματα με τον νόμο, ναι. Και εκεί που θα καθοδηγούσε την Ουαλία σε αυτό το Euro, ανέλαβε ο βοηθός του, ο Ρομπ Πέιτς, 46χρονος. Έχουμε κάτι άλλο για αυτόν τον όμιλο? Όχι, προβλέπω Ιταλία πρώτη, Τουρκία δεύτερη, Ελβετία τρίτη και Ουαλία τέταρτη. Με την Ελβετία, όπως είπα, να φλερτάρει με 4 βαθμούς που ίσως να δίνουν και πρόκριση. Ωραία, και πάμε και στον δεύτερο όμιλο. Λίγο πιο ξεκάθαρος. Στην κορυφή. Θεωρείς ότι είναι πιο ξεκάθαρος? Στην μπορεί. Κορυφή. Ναι. Γιατί από πίσω σηκώνει ερωτηματικά. Για το Βέλγιο είπαμε προηγουμένως ότι έχει μια φουρνιά η οποία έχει βγει εδώ και μια δεκαετία και μοιάζει αυτό το Euro να είναι μια από τις τελευταίες, αν όχι τελευταία ευκαιρία αυτής της φουρνιάς να κάνει κάτι καλό. Και όταν λέω κάτι καλό, εννοώ τελικό και τρόπαιο. Ναι. Γιατί πλέον ξέρεις τι γίνεται. Πάντα θεωρούμε το Βέλγιο ως μια ομάδα που έχει καλές προοπτικές, αλλά πλέον. Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο το Βέλγιο που πρέπει να πάψουμε να το θεωρούμε μια ομάδα απλά που περιμένουμε κάτι καλό και πρέπει να επιτέλους να δείξει στο χορτάρι ότι είναι ένα από τα φαβορί. Είναι η νούμερο ένα ομάδα στη βαθμολογία της FIFA. Της FIFA ακριβώς, ναι, στο ranking. Να την βαραίνει κιόλας. Και όπως είπες, έφτασε τετράδα στο Μουντιάλ, τρίτη θέση. Τρίτη θέση, βεβαίως. Σημαντικό βήμα. Και δεν θεωρήθηκε η επιτυχία που περίμεναν, όλοι περίμεναν κάτι παραπάνω από το Βέλγιο, όσο δύσκολο κι αν ήταν και όσο κι αν έπεσε σε ομάδες, έπεσε στη Γαλλία, στον ημιτελικό. Στο Μουντιαλές. Ναι. Ναι, από τη Γαλλία αποκλείστηκε. Είχε αποκλείσει τη Βραζιλία στον προημιτελικό και ναι, αποκλείστηκε τη Γαλλία. Με τον De Bruyne να είναι ερωτηματικό για το αν είναι ανέτοιμος. 100%. Νομίζω δεν θα είναι στην πρεμιέρα αύριο το βράδυ με την Ρωσία. Κατά πάσα πιθανότητα να είναι έτοιμος στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι, και αυτά είναι τα ευχάριστα νέα για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεφ. Έχει τον Αζάρο, όπως είπαμε, σε κάκιστη κατάσταση την τελευταία διετία. Ταλαιπωρημένος από πολλούς τραυματισμούς και λογικά δεν θα είναι καν και στην δεκάδα του Βελγίου. Δεν θα είναι δηλαδή στα βασικά πλάνα του Μαρτίνεθ. Είδαμε στο φιλικό με την Ελλάδα όμως να είναι σε αρκετά καλή κατάσταση ο αδερφός του. Ο Τόργκαν Αζάρ, ναι. Αυτός ίσως να είναι βασικός.
Ίσως να, αυτό να έχει και γενικά σε βάθος χρόνου να έχει ενεργό ρόλο. Ναι. Όπως είπα στο φιλικό με την Ελλάδα, γενικά είδαμε ψηλομέτρια εικόνα του Βελγίου. Εντάξει, νομίζω όμως και στα φιλικά παίζανε και λίγο κρυφτό οι ομάδες εντός εισαγωγικών. Δηλαδή δεν ήταν οι ομάδες που θα παρουσιαστούν στα επίσημα παιχνίδια. Δεν βγάζουν 100% συμπεράσματα. Ναι, εντάξει. Έκαναν και δοκιμές πολλές προπονητές. Λογικό. Σε αυτό το 3-4-2-1 που παίζει το Βέλγιο, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με τους τρεις back πίσω, τους τέσσερις σε ευθεία, τον Λουκάκου μόνο μπροστά και από πίσω να τον υποστηρίζουν ο Ντε Μπρόινε, ο Μέρτενς, ο Καράσκο, ανάλογα ποιος, ο Αζάρ, ανάλογα ποιος θα επιλέξει ο Μαρτίνεθ. Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει τα φόντα να πάει μέχρι το τέλος. Πολλοί την έχουν και για τελικό. Όπως είπα για τους Ιταλούς, έχει επίσης πολύ ποικιλία. Ειδικά στον χώρο του κέντρου έχει αρκετούς παίκτες που μπορούν ο ένας να καλύψουν τον άλλον. Και για να βάλουμε και το στοιχηματικό κομμάτι, νομίζω ότι ο Λουκάκου ίσως να είναι από τα φαβορί για top scorer. Ναι, είναι μέσα στα φαβορί σίγουρα. Έκανε φοβερή χρονιά με την Ίντερ. Γενικά κάνει καλή διετία τελευταία με την Ίντερ. Πήρε και το πρωτάθλημα φέτος. Και πέραν των υπολείπων, είναι και σε έναν όμιλο που νομίζω ότι οι Βέλγοι θα μπορούν να βάλουν πολλά γκολ. Προσφέρεται για γκολ σίγουρα. Με Δανία, Ρωσία, Φιλανδία. Δεν έχει το μεγαθύριο που να την τρομάζει. Μια ομάδα σαν την Πορτογαλία που να σφίγγει αμυντικά και να μην επιτρέπει γκολ με τίποτα. Το Βέλγιο να πούμε πως έχει φτάσει σε τελικό Euro το 1980, μπορεί να μην το θυμούνται πολύ, και δεν ήταν και καμιά υπερδύναμη τότε. Δεν είχε δηλαδή σε καμιά περίπτωση το τελικό που είχε τα τελευταία χρόνια. Στο Final Four όπως είπες. Ναι, είχε χάσει από την Δυτική Γερμανία. Χωρίς να είμαι σίγουρος, κρατάω με επιφύλαξη ότι είχε παίξει και κόντρα στην Ισπανία το 70... Όχι. Τελικό εννοείς. Ναι. Όχι, νομίζω δεν έχει άλλη παρουσία σε τελικό. Τους έχω εδώ τους τελικούς, για να μην κάνουμε για κανένα λάθος. Αλλά νομίζω ότι είχε μόνο... Οι Τσεχοσλοβάκοι πρέπει να είχαν παίξει. Οι Ισπανοί το 64 στη Σοβιετική Ένωση είχαν νικήσει. Όχι, το 80 μόνο το Βέλγιο σε τελικό. Το 80 με τη Δυτική Γερμανία είχε χάσει 2-1. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, η Δανία νομίζω είναι δεύτερο φαβορί σε αυτόν τον όμιλο. Οι Δανείοι, οι οποίοι πρέπει να σας πούμε ότι πέρασαν, αν δεν κάνω λάθος, αίτητοι από τα προκριματικά. Φυσικά έχουν τη μεγάλη έκπληξη που ήταν πριν το πάρει η εθνική μας το 4, ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη στο ποδόσφαιρο, το Euro που είχε πάρει η Δανία το 92. Και βεβαίως όχι γιατί δεν είχε καλή ομάδα, αλλά αυτό που το γνωστό, τους μάζεψαν στις παραλίες. Τους μάζεψαν στις παραλίες γιατί δεν μπορούσε η Ιουγκοσλαβία να πάρει μέρος λόγω του πολέμου τότε. Αλλά παρόλα αυτά είχε δυνατή ομάδα τότε, δεν ήταν σαν την Ελλάδα που ήρθε με ένα δύναμο ρόστερ. Παρ' όλα αυτά, ναι, ισχύει ότι είναι από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Έχουν λύσει οι Δανείοι, έχουν ποιότητα. Βασίζουν πάρα πολλά μισοεπιθετικά και δημιουργικά στον Έριξεν, ο οποίος νομίζω τον τελευταίο καιρό έχει βελτιωθεί πολύ στην Ίντερ από εκεί που δεν τον υπολόγιζε ο Κόντε. Έχουν ένα πολύ καλό τερματοφύλακα για μένα, τον Κάσπερ Σμάιχελ της Λέστερ. Έχουν στην άμυνα αρκετά καλούς αμυντικούς, τον Κιέρ της Μίλαν, τον Βέστεργκαρτ της Σαουθάμπτον, τον Κρίστενσεν της Τσέλσι. Έχουν καλά χαφ, τον Ντιλέινι και τον Χόιμπιεργκ. Και έχουν και λύσεις μπροστά. Τον Μπρέθουεϊ, τον Σκοβ Όλσεν, τον Πόλσεν, τον Ντόλμπεργκ. Ομάδα που την πιστεύω. Θεωρώ ότι έχει πολλές πιθανότητες να περάσει σαν δεύτερη. Και αν είναι λίγο τυχερή στην νοκάουτ, μπορεί να κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Ναι, σε σχέση με τους υπόλοιπους, με Ρώσους και Φιλανδούς, δηλαδή πιστεύω ότι υπερέχει. Και να πούμε ότι την άνοδο της Δανίας στην τελευταία περίοδο πιστοποιείται ότι ανέβηκε κατηγορία στο Nations League. Ναι. Διαβάζω εδώ τώρα, πήγε στο League A του Nations League. Είναι γενικά σε μια ανωδική τροχιά η Δανία. Μου άρεσε πολύ και στο Mundial. Γενικά, δυστυχώς είναι και συνήθεια αυτό, αλλά δεν είναι πάντα σταθερά ότι συγκρίνω, όπως και πολλοί κόσμος, με το τι έκαναν στην προηγούμενη διοργάνωση. Μοιραία πάει το μυαλό ναι, εκεί. Μου έχει αφήσει πολύ καλή εικόνα στο Μουντιάλ του 18 και θεωρώ ότι είναι σε μια ανωδική τάση όπως ναι. Μπορεί να κάνει ενδιαφέροντα πραγματάκια. Από εκεί και πέρα τώρα οι Ρώσοι και αυτοί στο Μουντιάλ το δικό τους βέβαια πήγαν μέχρι πριν τελικά, απέκλεισαν και την Ισπανία. Μεγάλη έκπληξη. Και αποκλείστηκαν σε λεπτομέρειες από την Κροατία. Για κάποιο λόγο δεν έχω πολύ μεγάλη πίστη στους Ρώσους. Ναι. Έκαναν την υπέρβαση στην έδρα του το 18, αλλά. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι που μπορεί να σου τραβήξει την προσοχή. Έχει δημιουργηθεί πεποίθηση στον κόσμο ότι το έκαναν πιο πολύ επειδή ήταν γηπεδούχοι σε εκείνη την οργάνωση. Και αυτό θέλουν να δείξουν σε αυτό το γύρο. Δεν ήταν πυροτέχνα, ότι έχουν μια σταθερότητα. Θα δούμε. Είχε τον τρομερό Τσερίσεφ. Ο οποίος δεν είναι. Α, όχι, συγγνώμη, είναι στην αποστολή. Ναι.
Μεσοεπιθετικό σκοράρι με το νούμερο 6 δεν μου κάνει πολύ καλή εντύπωση, αλλά παρόλα αυτά ήταν ένας παίκτης τρομερός εκείνη τη διοργάνωση και δεν πιστεύω ότι αποκόμισε τα κέρδη αργότερα σε συλλογικό επίπεδο. Αν δεν κάνω λάθος, η Βαλένθια συνέχισε την καριέρα του. Ο τίμιος center forward Τζούμπα που... Η κολόνα στην επίθεση. Θυμίζει κάτι από Γιάν Κόλλερ σε μένα. Ναι. Πολύ ψηλός, βαρύς. Πολύ αποτελεσματικός πάντως. Ναι. Ναι, θα είναι σημείο αναφοράς Ρωσίας και σε αυτή τη διοργάνωση. Ο Τζούμπα ο οποίος πανηγύρισε και το πρωτάθλημα με τη Zenit και ντύθηκε Deadpool. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Επική αμφίεση έτσι. Δεν ξέρω τι θα σκαρφιστεί άμα σκοράρει σε αυτό το Euro. Άμα σκαρφιστεί καμιά μεταφίεση. Το δικό του χρώμα, ναι. Υπάρχουν και δύο παίχτες που από ό,τι διάβασα γιατί δεν έχω παρακολουθήσει το ρωσικό πρωτάθλημα έχουν κάνει φοβερή χρονιά φέτος στη Ρωσία. Είναι ο Μακάροφ της Ρούμπιν και ο Μοστοβόη της Ζενίτ. Στα 23 τους αμφότεροι αξίζει να τους παρακολουθήσει κανείς. Και από εκεί και πέρα εντάξει και ο Γκολόβιν σίγουρα της Μονακό και ο Μίραντσουκ της Αταλάντα. Εντάξει. Και ο Μάριο Φερνάντες είναι ένα καλό μπακ. Ναι. Δεξιά. Αν δεν κάνω λάθος. Είχε σκοράρει κιόλας και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Εντάξει, το γεγονός ότι περνάνε και οι καλύτερες τρίτες μπορεί να δώσει μια ελπίδα στη Ρωσία, νομίζω. Μπορεί να τη δούμε στα νοκάουτ. Αν και για να πάρουμε πάσα τώρα για τη συνέχεια, έχω μία παραπάνω πίστη στην Φιλανδία. Άπειρη ομάδα επίσης, νομίζω πρώτη συμμετοχή. Με τον σπουδαίο Πούκι στην επίθεση. Ναι, βέβαια. Επίσης τον κρατάω σαν αστερίσκο, γιατί μπορεί να μην προχωρήσει σε βάθος χρόνου πολύ η Φιλανδία. Αλλά σε έναν όμιλο με Δανούς, Ρώσους και Βέλγους. Θα βρει γκολ, πιστεύεις. Τέσσερα γκολ μπορεί να βρεθούν από το πουθενά. Α, και τέσσερα γκολ, λες. Μπορεί. Λέω ένα ακραίο σενάριο. Ναι. Και αν βρεθεί και σε ένα νοκάουτ γύρω, μπορεί για πλάκα να φτάσει τα πέντε γκολ. Καμιά φορά ξέρεις και ένα πέναλτι και ένα στημένο. Δύο γκολ σε ένα παιχνίδι, δηλαδή μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Εν τω μεταξύ, λόγω της Φιλανδίας να πούμε ότι έχει και η Λάρισα εκπροσωπήσει το Euro με τον Team Sparv, ο οποίος βέβαια δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΛ. Αλλά εντάξει, τυπικά είναι ακόμα παίχτης της Λάρισα, οπότε έχει και αυτό τη δική του αξία. Οι Φιλανδοί, εντάξει, πρωτάριδες. Στον όμιλο της Ελλάδας έτσι κι αλλιώς τους έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές. Ξανά και ξανά. Ναι. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Αλλά σίγουρα είναι ο φτωχός συγγενής του ομίλου και θα είναι έκπληξη να τους δούμε στα νοκάουτ. Αν δεν ο γνωστός μας Ρόμπιν Λουτ πρέπει να είναι στο ρόστερ. Ναι, είναι ο Ρόμπιν Λουτ, που παίζει πλέον στη Μινεσότα, παίζει στην Αμερική. Ο υπερτίμιος, δεν ξέρω γιατί κατέληξε στο MLS, είναι ένας παίκτης που εντάξει, στον Παναθηναϊκό σίγουρα έκανε διαφορά, αλλά νομίζω ότι μπορούσε να σταθεί σε αξιοπρεπέστατες ομάδες της Ευρώπης. Και έχει και πολύ καλή συνεργασία με τον Πούκι, ο Λουτ στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, επομένως λες εδώ πρώτο Βέλγιο, δεύτερη Δανία, τρίτη Ρωσία, τέταρτη Φιλανδία. Μάλλον. Θα πόντερα στη Φιλανδία στην τρίτη θέση. Αν και θεωρώ ότι θα είναι ένας όμιλος που θα ξεχωρίσουν πολύ δύο πρώτοι και δεν θα αφήσουν περιθώρια στην τρίτη θέση για πρόκριση. Για να δούμε. Μάλιστα. Δηλαδή πιστεύω Φιλανδία-Ρωσία θα αλληλοφαγωθούν με μεταξύ τους σοπαλίες και θα κρατηθούν χαμηλά στους δύο βαριά τρεις βαθμούς με το ζόρι. Ωραία. Λοιπόν, αλλάζουμε όμιλο, πάμε στον τρίτο. Και αυτός ο όμιλος πολύ ανοιχτός. Υπάρχει η Ολλανδία και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλο πολύ μεγάλο όνομα. Λοιπόν, Ολλανδία. Απούσα και στο Euro 16 και στο Mundial το 18. Επιστρέφει μετά το 14 σε παρέχει μεγάλη διοργάνωση. Πολύ δύναμη γενικά. Πολύ αγαπημένη διαχρονικά σε πολύ κόσμο. Ναι. Κυρίως για το ποδόσφαιρο της, παρότι αλλάζει. Δεν είναι η ίδια φαντεζή ομάδα του 2010. Δεν υπάρχει πλέον Ρόμπεν, δεν υπάρχει πλέον Σνάιντερ, δεν υπάρχει πλέον Φαν Πέρση, δεν υπάρχει πλέον Κάουτ. Έχει μπει εδώ και πολλά χρόνια σε μια νέα εποχή. Πάντως ένας φίλος μου, λίγο μεγαλύτερος, γύρω στα κοντεύει τα 40 ο φίλος μου Σωτήρης, μου είχε πει πριν αρκετά χρόνια τους Ολλανδούς, πάντα κράτα τους υπόψη. Ναι, βέβαια. Και όταν μου το είχε πει, οι Ολλανδοί έφτασαν τρίτη θέση το 2014. Και αφού κοντεύει τα 40, θα πρόλαβε, θα ήταν και πολύ μικρός βέβαια, το μοναδικό τρόπο που είχε καταξήσει η Ολλανδία το 88, ναι, με Μάρκο Φαν Μπάστεν να πετυχαίνει τον γκολ της ζωής του στο τελικό με τη Σοβιετική Ένωση. Ίσως και το κορυφαίο που έχουμε δει. Σε Euro σίγουρα, σε τελικούς σίγουρα. Είναι το μοναδικό τρόπο, η μοναδική διάκριση της Ολλανδίας που από εκεί πέρα έχει φτάσει σε τρεις τελικούς Μουντιάλ, δεν έχει κατακτήσει κανέναν. Ναι. Αλλά γενικά στα Euro, να ξέρεις, πάει καλά η Ολλανδία. Δηλαδή είχε πάει με τελικά το 92, είχε πάει με τελικά το 2000, είχε πάει με τελικά στο Euro που κατέκτησε η εθνική μας το 4. Και το 8 είχε φτάσει. Πρώην τελικά νομίζω είχε φτάσει. Ναι, γιατί έπεσε με τους Ρώσους. Αλλά γενικά την πάει το Euro. Βέβαια σε αυτή τη διοργάνωση επέστρεψε με ένα, αλλά πληγωμένη θα έλεγα εγώ.
απόντος του Van Dijk, καλύτερος κεντρικός αμυντικός στον κόσμο, τεράστια απώλεια για την Ολλανδία. Αν και έχει center back, δηλαδή και De Ligt και De Vrij και Ake, έχει λύσεις. Ναι. Αλλά σίγουρα ο Van Dijk είναι, ο οποίος νομίζω διάβασα ότι ταξίδεψε. Ταξίδεψε τρόπος του λέγεν, γιατί νομίζω στο Johan Cruyff θα παίξει η Ολλανδία, αλλά θα είναι μαζί με την αποστολή. Memphis Depay σίγουρα το σημείο αναφοράς των Ολλανδών τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ναι. Κυρίως στο Nations League έχουν δείξει σημάδια ανάκαμψης, εφόσον δεν είχαμε. Είχε φτάσει στο τελικό με την Πορτογαλία, στο πρώτο τελικό Nations League της ιστορίας, το πήραν οι Πορτογάλοι βέβαια. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα λέει πολλά και αυτό. Ναι, γιατί ήταν η πρώτη διοργάνωση ουσιαστικά, μάλλον η μοναδική διοργάνωση που είδαμε μετά το 18. Ναι. Που είχε ανταγωνισμό, ρε παιδί μου, δεν ήταν διοργάνωση της πλάκας. Απουσία επίσης και ο Van de Beek, να πούμε, λίγο πριν τη σέντρα του Euro, τραυματίας και αυτός. Νομίζω δεν αντικαταστάθηκε, αλλά έχει υλικό στη μεσαία γραμμή της και αντίος η Ολλανδία. Έχει και τον Wijnaldum, έχει και τον Klaassen, έχει και τον De Roon, έχει και τον De Jong φυσικά. Και νομίζω ότι ο τραυματισμός του Van de Beek είναι για μια καλή ευκαιρία να δείξουν περισσότερα και να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες δύο ταλεντάκια που ακούγονται πολύ καλά πράγματα για αυτούς, ο Koopmeiners της Alkmaar και ο Gravenberg του Ajax. Και να πούμε ότι υπάρχει ιστορία με τον Σίλεσεν, ο οποίος ήταν θετικός στον κορονοϊό 2 εβδομάδες πριν το Euro, νομίζω. Ναι. Και παρόλα αυτά δεν τον περίμενε ο De Boer, ο προπονητής της Ολλανδίας. Αποφάσισε να τον αποκλείσει τελείως από την αποστολή και εξαπέλυσε βέλη μετά με δηλώσεις ο Σίλεσεν στον De Boer. Ξένησε λίγο αυτή η απόφαση. Ναι, γιατί θεωρώ ότι με καραντίνα 2 εβδομάδων θα ήταν σε θέση. Ναι, είδαμε όμως τι έγινε και στην Ισπανία που περίμενα τον Μπουσκέτς. Ναι. Εντάξει, ίσως τώρα να φοβήθηκε μην θέσει εκείνη όλη την αποστολή. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι μετά από μια τόσο γεμάτη σεζόν θα ήταν εκτός φόρμας με 2 εβδομάδες καραντίνας. Ναι. Παρ' όλα αυτά. Ναι, είναι ο Στεκέλεμπουργκ, ο Κρούλ και ο Μπίζο της Αλκμαρ είναι η τριάδα. Ο Κρούλ, ο οποίος μας έκανε εντύπωση τότε με τα πέναλτι το 2014. Και πάει για βασικός από ό,τι έχει δείξει τα φιλικά. Ναι, δεν είναι το ίδιο σταθερός και δεν έκανε την πορεία που θα περιμέναμε. Ναι. Τότε ο τερματοφύλακας της Newcastle. Ναι, τώρα όμως ήταν ο τερματοφύλακας της ανόδου της Norwich, της ομάδας που επέστρεψε στην Premier League. Δηλαδή το σημειώνουμε γι' αυτό ότι είναι ένας τερματοφύλακας δεύτερης κατηγορίας. Ναι. Και αν το λέμε δεύτερη κατηγορία, γιατί στην Αγγλία. Η Championship είναι πρωτάθλημα εισάξιο. Εννοείται. Με πολλά ευρωπαϊκά. Και είναι το μοναδικό πρωτάθλημα Β' Εθνικής που έχει εκπροσώπηση και μάλιστα πολύ μεγάλη στο Euro. Κάπου διάβαζα την λίστα με τα πρωταθλήματα που έχουν εκπροσώπηση με, ναι, ανάλογα με παίχτες στο Euro. Πες, sorry, και θα σου πω. Ναι, είναι ένας όμιλος που για εμάς τους περίεργους τύπους με συλλεκτικά αντικείμενα και αγάπη στις φανέλες έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Για να κάνω και μια πάσα στη συνέχεια, δεν ξέρω, επειδή διαβάζεις πολλά, σίγουρα θα διάβασες για το θέμα της Ουκρανίας με την εμφάνιση, ναι, που περιλαμβάνει το χάρτη με την Κρυμαία. Ναι, ναι. Ουσιαστικά για όσους δεν την έχουν δει, φαίνεται με απαλό στυλ σχεδιασμένη ο χάρτης της Ουκρανίας που περιλαμβάνει και την Κρυμαία. Έβαλε ασφαλιστικές δικλείδες η UEFA να μην κληρωθεί η Ουκρανία με τη Ρωσία σε αυτό το Euro στους ομίλους, ούτε και στους 16. Τώρα, αν κληρωθούν στα προημιτελικά, θα έχει λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Υπάρχει βέβαια και το θέμα των Σκοπιανών με την εμφάνιση που παρουσιάστηκε. Νέα εμφάνιση δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο γιατί είχε άλλα χρώματα. Έχει μπορντό, αν δεν κάνω λάθος, η νέα εμφάνιση της ομάδας. Σήκωσε θύελλα διαμαρτυριών και τελευταία στιγμή ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αποφάσισε να επαναφέρει την φανέλα που φόρεσαν στα προκριματικά. Επίσης πρωτάρηδες και αυτοί, όπως και οι Φινλανδοί. Και είναι για απόδειξη ακριβώς πώς μπορεί το Nations League να δώσει εισιτήριο σε μεγάλες οργανώσεις σε μικρότερου ελληνικού ομάδες. Και ο Αϊθαλής Γκόραν Πάντεθ επιτέλους ένα μεγάλο τουρνουά στα 37 με 38 του πλέον. Παλιός παίχτης Ίντερ. Και έκανε καλή χρονιά στην Τζένοα φέτος. Ναι. Έχουν και άλλους όμως. Έχουν και τον Ελμάς της Νάπολη, έχουν τον Ελιός και της Λίτς. Έχουν κάνα δύο παίχτες ακόμα που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς. Για πολλούς θα είναι το μεγάλο outsider, η πιο αδύναμη ομάδα. Ίσως και για μένα, αν και ποτέ δεν ξέρεις, είναι σκληρές ομάδες. Να πούμε βέβαια ότι νίξαν τους Γερμανούς πριν τρεις μήνες, μέσα στη Γερμανία κιόλας, για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Και το έχουν σαν παράσημο πλέον αυτό. Γενικά οι βαλκανικές ομάδες πάντα έχουν να επιδείξουν σκληρότητα στο παιχνίδι τους και μαχητικότητα. Κροάτες πρώτοι και καλύτεροι, Σέρβοι. Παλιότερα Ιουγκοσλάβοι, Ουκρανοί επίσης. Δεν είναι Βαλκάνοι βέβαια οι Ουκρανοί, αλλά είναι
Ανατολικό μπλοκ που για πολλούς κατατάσσεται σε παρόμοιο DNA. Οι Ουκρανοί με μια τεράστια προσωπικότητα στον πάγκο, Αντρέι Σεβτσένκο, και μόνο που λες αυτό το όνομα πραγματικά σου έρχονται πάρα πολλές αναμνήσεις. Ένα ιερό τοτέμ του Ουκρανικού ποδοσφαίρου και του Ευρωπαϊκού και της Μίλαν και της Δυναμό Κιέβου, και με παίχτες. Νομίζω ότι οι Ουκρανοί δεν θα πάνε μακριά, αλλά έχουν κάποιους παίκτες που αξίζει να σταθεί κανείς, όπως ο Μαλινόφσκι της Αταλάντα που έκανε πολύ καλή χρονιά, όπως ο Γιαρμολένκο που είναι γνωστός της West Ham, όπως ο Τσιγκάνκοφ της Δυναμό Κιέβου. Θα διεκδικήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Και υπάρχουν και οι Αυστριακοί, οι οποίοι πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις δεν μπορούσαν να κάνουν ποτέ το βήμα παραπάνω, αλλά νομίζω ότι έχουν αρκετές ελπίδες αυτή η διοργάνωση να κάνουν κάτι αξιοσημείωτο, γιατί έχουν να επιδείξουν μια αρκετά ενδιαφέρουσα φουρνιά. Με ηγέτη φυσικά τον Νταβίντα Λάμπα που πρόσφατα πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ, σαν ελεύθερος. Με τον Ζάμπιτσερ της Λειψίας. Με τον. Εντάξει, τον Μάρκο Αρναούτοβιτς έμπειρος πλέον που παίζει στην Κίνα. Με τον Σάσα Κάλαϊτζιτς που δεν σταματάει να σκοράρει με τον Στουτγκάρδη, ο νεαρός φορ που ξεκίνησε από μέσος. Είναι ομάδα που αποτελεί από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά. Αν και θεωρώ ότι αυτός ο όμιλος θα είναι όπως και ο προηγούμενος ο όμιλος που δεν θα δώσει πρόκριση στον τρίτο. Πιστεύω ότι οι Αυστρίοι και οι Σκοπιανοί θα αλληλοφαγωθούν. Ίσως με μεταξύ τους οπαλίες όπως και στον προηγούμενο όμιλο. Ξεκάθαρα φαβορεί η Ολλανδία. Και νομίζω ότι η Ουκρανία τουλάχιστον για τα δεδομένα του ομίλου έχει τις δυνάμεις να πάρει τη δεύτερη θέση. Η Αυστρία ίσως με μία νίκη και ίσως και με ισοπαλία με τους Ουκρανούς να προσπαθήσει να μπει στο παιχνίδι ως τρίτη με 4 βαθμούς. Ξεκάθαρο φορεί η Ολλανδία, σίγουρα θα είναι στο νοκάουτ, το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι θα κάνει. Θα είναι τεστ χαρακτήρα τα υπόλοιπα παιχνίδια στο νοκάουτ της Ολλανδός που δεν έχουν παίκτες με εμπειρία σε αυτή την οργάνωση. Έχουν κάποιους έμπειρους σίγουρα. Θα δούμε. Και προσωπική άποψη ότι η Αυστρία ίσως να έχει την ομορφότερη φανέρα κατ' επιλογή μου. Λες, εγώ είμαι με Ιταλία. Μου αρέσει πολύ η φανέλα της Ιταλίας. Η καινούργια, δεν ξέρω αν έχεις δει που έχει η μπλε και τα σχέδια. Και κρατάει και το πράσινο χρωματάκι σαν τρίτη εμφάνιση. Καινοτομία πλέον ότι χρησιμοποιούνται τρεις εμφανίσεις από αρκετές ομάδες στις οργανώσεις. Το marketing τώρα πλέον ορίζει τα πάντα. Το πράσινο έχει και το story του Ιταλούς. Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να το αναλύσουμε αργότερα. Λοιπόν, Αγγλία, φίλε, το μεγάλο ερώτημα. Αν όχι τώρα, πότε. Τι πιστεύεις? Για άλλη μια φορά. Τέταρτο όμιλο. Ίσως οι συγκυρίες είναι καλύτερες από ποτέ. Καλή ομάδα. Καλός προπονητής. Εντός έδρας ουσιαστικά, όπως είπαμε. Τα είπαμε στην αρχή. Ναι. Σε πρώτο χρόνο, πολύ βατός όμιλος. Και αν εξετάσουμε και τη συνέχεια, ίσως να έχει και βατές διασταυρώσεις. Ναι, να πούμε βέβαια ότι αν τερματίσει πρώτη σε αυτόν τον όμιλο, πέφτει με τον τρίτο από τον έκτο όμιλο που είναι όμιλος φωτιά. Ναι. Επομένως, σίγουρα θα έχει ντέρμπι. Σίγουρα θα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι στους 16. Τώρα, με ποια ομάδα θα είναι και πώς θα είναι τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρουμε. Θα το παίξει και στο Wembley βέβαια το match. Αλλά για να φτάσει ψηλά, πρέπει να περάσει και από δύσκολους αντιπάλους. Δεν γίνεται αλλιώς. Σίγουρα. Ο Southgate έχει δείξει ότι κατάφερε να δέσει το σύνολο αυτό καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Ναι. Καλύτερα και από πιο διαφημισμένους προπονητές των περασμένων χρόνων και από μεγάλες αποτυχίες. Μέγιστη όλων ο αποκλεισμός τους το 2008 που δεν συμμετείχαν καν στο Euro. Ναι. Με Steve McLaren προπονητή τότε. Είναι αποκλεισμός τότε από τους Κροάτες του Πέτριτς και του Πράνιτς. Πράνιτς, ναι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι οι Άγγλοι στο Μουντιάλ προτριετίας έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά. Έκαναν δηλαδή μετά από πολύ καιρό μια μεγάλη πορεία σε μεγάλο τουρνουά. Και για τον ψυχολογικό παράγοντα πολύ σημαντικό, έσπασαν την κατάρα των πέναλτι. Ναι. Πέρασαν στα πέναλτι από τους Κολομβιανούς. Ναι. Που είναι πραγματικά είδηση να πεις ότι η Εθνική Αγγλίας πέρασε στα πέναλτι. Γιατί πραγματικά είχε δημιουργήσει μια τρομερά αρνητική παράδοση και σε Euro και σε Mundial σε αυτή τη διαδικασία. Οι Ιταλούς νομίζω ότι κουβαλάνε μια πολύ μεγάλη κατάρα. Ναι. Οι Ιταλοί την έσπασαν στον τελικό του Mundial του 6, αλλά γενικώς δεν φημίζονται για τα πέναλτι. Σαφώς και ο Κέιν αποτελεί σημείο αναφοράς. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι είναι μια ταλαντούχα γενιά και εμπλουτίστηκε στο μεσοδιάστημα από το 2018 μέχρι τώρα. Ναι, σίγουρα γιατί ξεχωρίζω και τους παίκτες της Chelsea που έκαναν τη διαφορά όχι επειδή πήραν μόνο ευρωπαϊκό, επειδή ήταν ενεργοί. Όπως ο Mount, για παράδειγμα,
Και μάλιστα παίκτες που κατέκτησαν παγκόσμιο πρωτάθλημα Under 20 με τους Άγγλους. Η μοναδική επιτυχία των Άγγλων εδώ και πολλά πολλά ακριβώς χρόνια. Ναι. Αλλά και αυτό λέει πολλά. Ναι. Δηλαδή, όταν ψήνεσαι από μικρός με το εθνόσημο στις κατακτήσεις τροπέων, λέει πολλά μετά και για τη μετέπειτα πορεία. Αφού οι άντρες δεν τα κατάφεραν, τα κατάφεραν οι νέοι της Αγγλίας. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι ο Χόντσον Οντόι στο ρόστερ. Όχι, δεν είναι ο Οντόι. Δεν είναι ο Οντόι, αλλά. Γιατί ήταν πολύ ενεργός εκείνη τη γενιά. Ναι. Η διαφορά με το 18 είναι ότι έχουν ξεπεταχτεί και άλλοι παίχτες, νεαροί που πραγματικά έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, και μιλάω για τον Ρις Τζέιμς, μιλάω για τον Mount, μιλάω για τον Foden, μιλάω για τον Σάκα. Και παίχτες που ενδέχεται να είναι και ενδεκαδάτη πολύ από αυτούς, όπως ο Τζέιμς πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα είναι σε όλα τα παιχνίδια, αλλά σίγουρα θα έχει. Κοίταξε, επειδή νομίζω ότι θα πάει σε ένα 3-4-3, κάπως έτσι ο Southgate, νομίζω ότι ο James μαζί με τον Trippier ερίζουν για τη θέση το fullback. Ναι. Γιατί ο Walker, να πούμε ότι πήρε 4 δεξιά back στην αποστολή ο Southgate, και μπορούσε να πάρει και άλλα τόσα, γιατί ειδικά σε αυτή τη θέση έχουν οι Άγγλοι πολύ μεγάλη δεξαμενή. Τραυματίστηκε ο Arnold της Liverpool. Αλλά εντάξει, νομίζω μικρό το κακό, γιατί έχει άλλα 3 δεξιά back, αλλά ο Walker νομίζω ότι πάει για δεξί stopper σε τριάδα. Και πολλές φορές σε τέτοια σχήματα αξιοποιούνται οι back και σαν extreme σε ειδικές συνθήκες. Μπορεί να δούμε και κάτι τέτοιο, ούτως ή άλλως παίκτης όπως ο James είναι άκρος επιθετικογενής. Ο Trippier, αν δεν κάνω λάθος, είχε βάλει και το foul κόντρα στους Βέλγους. Στους Κροάτες. Στους Κροάτες, σωστά. Και μετά το γύρισε η Κροατία και πήγε τελικό. Για λίγα λεπτά οι Άγγλοι είχαν αγκαλιά στην πρόκριση. Μέχρι να γίνει αγκαλιά. Απλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά τώρα με το 18. Το 18 που έκανε αυτή τη μεγάλη πορεία η Αγγλία στο Μουντιάλ, είχε χαμηλά την μπάλα. Ήταν η πρώτη φορά που πήγε σε μεγάλη διοργάνωση μετά από χρόνια που δεν έλεγαν μεγάλα λόγια οι παίχτες. Γιατί πάντα πήγαινε με εξαιρετικές φουργές, με μεγάλους παίχτες, και πάντα την είχαν στα φαβορί και πάντα τρώγε τα μούτρα της. Και ο Southgate αυτό που κατάφερε το 18 ήταν να κρατήσει χαμηλά την μπάλα, να πει δεν είμαστε φαβοροί, δεν πάμε για μεγάλα πράγματα, χαμηλά και βλέπουμε, και αυτό βγήκε και έφτασε μέχρι τέταρτη θέση η Αγγλία. Ναι. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα οι Άγγλοι φιλάθλοι και όλοι όσοι βλέπουν ποδόσφαιρο απαιτούν, έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Και γιατί η Αγγλία θα είναι ουσιαστικά γηπεδούχος σε όλα τα ματς, και γιατί έχουν οριμάσει πλέον αρκετοί παίχτες, και είναι αυτό που σου λέω. Δηλαδή σκέφτονται πολύ, εάν όχι. Και τώρα που παρουσίασα την πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά στο σπίτι μας του Wembley, ναι. Πότε. Τώρα πότε, ναι. Μίλησα πριν για φανέλες, εδώ θα μιλήσω για τον πιο καλωτημένο προπονητή με διαφορά, τον Southgate. Ο οποίος Southgate έχει χάσει πέναλτι στο ημιτελικά του Euro 96, ναι. Και αποκλείστηκε η Αγγλία από τη Γερμανία τότε. Ναι. Μοιραίος. Τι ήθελα να πω τώρα για τους Άγγλους, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Τέλος πάντων, θα μου έρθει μετά. Πες τι ήθελες να πεις εσύ. Ναι, δεν ήθελα να συμπληρώσω κάτι άλλο. Για την Αγγλία νομίζω ότι τους καλύψαμε. Απ' τη μία, μου αρέσει η Αγγλία γενικότερα σαν ομάδα, σαν στήκο. Συγγνώμη, ήθελα να πω ότι δεν έχει πάρει ποτέ Euro. Μόνο ένα Μουντιάλ το 66, και αυτό είναι έδρα της. Αλλά απ' την άλλη, έχει την πλάκα του να είναι συνεχώς η ομάδα της καζούρας και να έχουμε κάποιον να πειράζουμε. Ότι έχουμε πάρει περισσότερα Euro από εσάς και οτιδήποτε σχετικό. Σε έναν όμιλο, όπως είπαμε, με την Κροατία, με την ομάδα που τους απέκλεισε από τον τελικό. Ναι, και παίζουν και κατευθείαν μαζί, πρώτη αγωνιστική Κυριακή μεσημέρι, επανάληψη εκείνου του ημιτελικού. Ναι, πολλές φορές είναι ευκαιρία για εκδίκηση, όπως το 2014 οι Ολλανδοί με τους Ισπανούς. Πρώτη αγωνιστική, το ζευγάρι του ημιτελικού, τελικού αντίστοιχα. Οι Κροάτες έκαναν τρομερή πορεία το 18, ήταν μεγάλη απογοήτευση για μένα το 16, γιατί ναι μεν αποκλείστηκαν με δυσκολία από τους Πορτογάλους, αλλά θεωρούσα ότι είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία το 16 να φτάσουν πολύ ψηλά. Δεν είναι σε καλή κατάσταση οι Κροάτες πάντως. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν με πείθουν ότι μπορούν να συνεχίσουν στην ίδια φάση. Ο Μόντριτς ταλαιπωρημένος αυτή τη σεζόν, πολλά παιχνίδια στα πόδια του, δεν είναι στο πικ του. Ναι, αλλά για τα 35 του κουβάλλεις αρκετά τη Ρεάλ φέτος. Ναι. Και γι' αυτό είναι και ακόμα ο ηγέτης της Κροατίας δεν έχει σταματήσει. Αντίθεση με τον Μάντζουκιτς, τον Ράκιτς που δεν υπάρχουν πλέον στην αποστολή. Έχει αλλάξει πολύ η ομάδα. Ναι. Ούτε ο Σούμπασιτς, ο τερματοφύλακας. Μπορεί να είναι και εις βάρος του Μόντριτς, ότι κουβαλάει όλη τη Ρεάλ σε μια δύσκολη χρονιά, ταλαιπωρημένη χρονιά. Ίσως να του βγάλει σημάδια κόπωσης, ίσως και όχι. Θα έχει συμπαραστάτες όμως. Θα έχει τον Μπρόζοβιτς, θα έχει τον Κόβατσιτς, θα έχει τον Μπάσαλιτς. Στη μεσαία γραμμή εννοώ, έχει η Κροατία υλικό. Και μεσοεπιθετικά έχει υλικό. Δηλαδή με τον Κράμαριτς που κάνει φοβερή χρονιά στο Χόφενχάιμ, με τον Ρέμπιτς στη Μίλαν, με τους δύο παίκτες στη Δυναμό Ζάγκρεμπ που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα, τον Πέτκοβιτς και τον Όρσιτς.
με τον Πέρισιτς, με τον Μπρέκαλο. Γενικά, οι Κροάτες, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στην καλύτερη τους κατάσταση και θα είναι ένα ερωτηματικό. Πάντα θα είναι μια αλήτικη ομάδα που ναι, θα μπορεί να έχουν κάνει ζημιές. Λοιπόν, Σκοτσέζοι που είπες ότι τους πιστεύεις ναι, στο ξεκίνημα. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει ζόρια. Θεωρώ δηλαδή ότι και με τους Άγγλους μπορεί να πάρει έστω ένα βαθμό. Ναι. Ας μην ξεχνάμε και στο προηγούμενο Euro είχαμε πάλι Βρετανικό εμφύλιο, Ουαλία-Αγγλία που με δυσκολία και με ανατροπή οι Άγγλοι το κέρδισαν. Αλλά είναι κάτι πολύ διαφορετικό το Αγγλία-Σκωτία. Είναι, ναι, είναι το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία μεταξύ εθνικών ομάδων και είναι και μια αντιπαλότητα βρετανική από άλλες εποχές τελείως. Και νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά έχω την εντύπωση, χωρίς να θυμάμαι καλά, ότι συμπληρώνει το καρέ. Πρέπει και το 12 οι Άγγλοι να είχαν Ιρλανδούς, αν δεν κάνω λάθος τον όμιλο. Δηλαδή Ιρλανδούς το 12, Ουαλούς το 16, Σκοτσέζους τώρα. Πολλές φορές αυτά τα μεταξύ τους μπορεί να φέρουν τρομερά παιχνίδια και να φέρουν ναι, φυσικά εκπλήξεις. Απλώς η Σκωτία δεν έχει την εμπειρία σε αυτές τις διοργανώσεις. Σίγουρα. Έχει να παίξει 23 χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση από το Μουντιάλ του 98. Έχει τον Ρόμπερτ Σολ παγκόσμιας κλάσης φυσικά, από τα καλύτερα αριστερά μπακ της Ευρώπης. Όμως από εκεί και πέρα έχει κάποιους παίκτες που αξίζει κανείς να προσθέσει. Εντάξει, και το McTominay της United, το McGinn της Aston Villa, τον Turnbull που τον πιστεύουν πολύ στην Celtic, συγγνώμη, τον Gilmour τον πιστεύουν πολύ στην Chelsea. Είπες Turnbull, ήθελα να Turnbull κάνω, Celtic, ναι, ήθελα να κάνω την αναφορά μου, πρωταθλήτης Ευρώπης 2012 με την Chelsea. Μπορεί να είχε μηδενική συμμετοχή στο Champions League τότε, ωστόσο έχει το μετάλλιο στη συλλογή του. Ναι, σε σχέση με τους Τσέχους θεωρώ ότι έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα οι Σκοτσέζοι και για να το εμπλουτίσω θεωρώ ότι η Τσεχία ίσως την πιο άχρωμη και όσμη ομάδα του τουρνουά. Ναι. Θεωρώ ότι οι Σκοτσέζοι μπορούν να κάνουν κάτι, να παρουσιάσουν το τρίποντο. Νομίζω η Σλοβακία είναι πιο άχρωμη από την Τσεχία, δεν ξέρω. Για να το συγκρίνω με τον προηγούμενο όμιλο, δηλαδή θεωρώ ότι η Αυστρία και η Σκοπιανή μπορούν να δώσουν κάτι από τη δυναμική τους. Mm. Οι Φιλανδοί και οι Ρώσοι επίσης μπορούν να δώσουν κάτι. Οι Τσέχοι και όπως είπες και οι Σλοβάκοι ίσως, για τους Σλοβάκους θα το αναλύσω σε λίγο. Οι Τσέχοι για μένα ίσως είναι η ομάδα που φλερτάρει με την τελευταία θέση των φαβορί. Οι Τσέχοι οι οποίοι είχαν φτάσει στον τελικό το 96, το είχαν χάσει από τους Γερμανούς με το χρυσό γκολ του Μπίρχοφ, δεν έχουν πλέον την φουρνιά του Νέντβετ, του Πομπόρσκι, δεν έχουν έναν Τσέχ, δεν έχουν έναν Ροζίτς και έναν Κόλερ. Ίσως η καλύτερη ομάδα ποιοτικά το 2004. Ναι, η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, την απέκλεισε εθνική μας με το ασημένιο γκολ του Δέλα τότε στα ημιτελικά. Και με μόνο νίκες είχε φτάσει μέχρι τους ημιτελικούς. Ναι, ναι, είχε κάνει πολύ μεγάλο τουρνουά. Και μάλιστα τα πρώτα παιχνίδια στον όμιλο τα κέρδισε όλα με ανατροπή. Γερμανία, Ολλανδία, Λετωνία. Ακριβώς. Μα είχε γίνει τη γενιά στο πίκ της ναι, τότε το 4. Και ήταν πραγματικά τεράστια χαμηλή ευκαιρία για τους Τσέχους να κάνουν γιατί κάτι καλό. Τι μπορεί στα μάτια μας να λέμε κερδίσαμε τους Τσέχους που δεν ναι, έχουν διακρίσεις και κλπ. Όχι, όχι. Μπορεί να ήταν και μεγαλύτερη επιτυχία και από τη Γαλλία που μιλήσαμε ναι, εκείνη ναι, τη στιγμή οι Τσέχοι. Με ελληνική εκπροσώπηση βέβαια, ο Κρμέντσικ του ΠΑΟΚ ναι, στην αποστολή της Τσεχίας. Με τους δύο άσους της West Ham, τον Σούτσεκ και τον Τσούφαλ. Με τον Patrick Schick της Leverkusen. Βλέποντας φωτογραφία, μου φαίνεται αστείο το πράσινο χρώμα της Τσεχίας. Ναι, είναι η δεύτερη φάνηση, νομίζω. Εντελώς άκυρο σε σχέση με τα εθνικά τους χρώματα. Μπλε, κόκκινο, άντε και άσπρο ναι, που είναι τα εθνικά τους. Ήθελα να πω πριν για τη Σκωτία ότι είναι σε αυτό το Euro γιατί απέκλεισαν στα μπαράζ, στα πέναλτι τη Σερβία, η οποία για μένα, αν ήταν πραγματικά στο Euro, έχει μια απίστευτη φουρνιά η Σερβία με τον Τάντιτς, με τον Κώστιτς, με τον Βλάχοβιτς. Αλλά πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη ναι, επιτυχία της Σκωτίας. Ηρωική, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε για να προχωρήσουμε στον πέμπτο όμιλο με Ισπανία, Σλοβακία, Πολωνία και Σουηδία. Ναι. Λοιπόν, είπαμε για τους Ισπανούς πριν ότι νομίζω θα είναι ένα ερωτηματικό σε αυτή τη διοργάνωση. Περάσαν πλέον οι εποχές που οι Ισπανοί ήταν το απόλυτο φαβορί σε κάθε μεγάλο ραντεβού και τα έπαιρναν και συνεχόμενα κιόλας, το 8, το 10 και το 12. Θα παραλύσω αυτό το όμιλο με το δεύτερο, που έχουμε ναι, ένα ξεκάθαρο φαβορί για πρώτη θέση και αρκετό χύμα παιχνίδι για τη δεύτερη και την τρίτη. Αυτό που λες, η Ισπανία είναι μια ανανεωμένη ομάδα, ωστόσο είναι πάντα μια μεγάλη δύναμη. Ακόμη και στα κακά της χρόνια που ήταν loser, στους ομίλους δεν είχε πρόβλημα. Ναι. Στο νοκάουτ είχε πρόβλημα. Πρέπει να σου πω πάντως ότι ξένησαν αρκετές επιλογές του Λουίς Ενρίκε στην τελική 24 κιόλας. Είχαν δικαίωμα να επιλέξουν 26 παίχτες προπονητές. Ο Ενρίκε επέλεξε δύο λιγότερους, 24.
για πρώτη φορά στην ιστορία, χωρίς ούτε ένα παίκτη της Real Madrid, η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας, και χωρίς τον Ράμος για πρώτη φορά από το 4, γιατί είχε συνεχόμενες παρουσίες ο Ράμος στην Εθνική Ομάδα, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Όλη αυτή η περιπέτεια με τον κορονοϊό δεν ξέρω πώς μπορεί να την επηρεάσει. Σίγουρα είναι η ομάδα που δεν μπόρεσε να κάνει σωστή προετοιμασία σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θυμίζω, ο Μπουσκέτς βρέθηκε θετικός, ακολούθησε ο Ντίγκο Γιορέντε της Λίντς. Υπήρχε ένας φόβος σε καραντίνα, όλη η ομάδα στο τελευταίο φιλικό με τους Τσέχους έπαιξε η K21, γιατί ήταν όλη η ομάδα σε καραντίνα. Κάπως δείχνουν να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα τις τελευταίες μέρες. Νομίζω για τρίτη φορά έκαναν τεστ στη διεθνή της Ισπανίας και βγήκαν όλοι αρνητικοί και πάλι. Θυμίζω ότι ο Ενρίκε κάλεσε ένα εναλλακτικό γκρουπ, άλλη μια δεκάδα ουσιαστικά, να προπονηθεί μαζί με τους υπόλοιπους για να έχει εναλλακτικές, να μην ψάχνει τελευταία στιγμή. Θα περάσει την ταλαιπωρία της και θεωρώ ότι θα δώσει αρκετά θετικά στοιχεία. Είναι ομάδα που μέχρι την οκτάδα πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει χωρίς πρόβλημα, από εκεί και πέρα ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, αλλά θα κληθεί να δείξει χαρακτήρα στα δύσκολα, γιατί από την παλιά φουρνιά έχουν μείνει ουσιαστικά μόνο ο Άλμπα, ο Μπουσκέτς, ο Ντεχέα, άντε και ο Τιάγκο Αλκάνταρα. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι παίχτες είναι παίχτες πολύ ποιοτικοί μεν, ελπιδοφόροι, αλλά ξαναλέω ότι είναι ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε πόσο χαρακτήρα μπορεί να δείξει δύσκολα. Βέβαια, μπορεί να φτάσει και μέχρι το τέλος του τρόμου, δεν ξέρεις ποτέ με τους Ισπανούς. Μεγάλο ερωτηματικό η μάχη για τη δεύτερη θέση. Ναι. Σουηδία χωρίς Ιμπραχίμοβιτς. Ναι. Με όλα αυτά που πάνω που αποφάσισε να επιστρέψει. Ναι. Η Πολωνία μου έκανε πολύ καλή εντύπωση στο Μουντιάλ του 18. Βέβαια και οι Σουηδοί είχαν κάνει μια καλή πορεία. Έχουν φυσικά το Λεβαντόφσκι και οι Πολωνοί. Νομίζω ότι είναι ομάδες εισάξιες, αλλά για κάποιο λόγο θεωρώ την Σουηδία ίσως λίγο πιο καλύτερο σύνολο. Ναι. Ναι. Η Πολωνία επίσης έχει κάνει ένα καλό κύκλο. Το 16 είχε φτάσει οκτάδα, το 18 επίσης ήταν αρκετά καλή στο Euro, στο Mundial, συγγνώμη. Οι Σουηδοί νομίζω ότι πλέον έχουν δέσει. Ακόμα και χωρίς τον Ιμπραήμοβιτς έχουν μάθει να ζουν χωρίς τον Αστέρα. Ίσως αυτό που ενδεχομένως τυχεί στην Πολωνία να είναι ότι θα τα περιμένει υπερβολικά, θα περιμένει υπερβολικά πολλά από τον Λεβαντόφσκι. Ναι. Και δεν ξέρω πού μπορεί να τον οδηγήσει όλο αυτό. Ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος έχει σπάσει όλα τα κοντέρ φέτος, να πούμε. Έσπασε και το ρεκόρ του Γκέρντ Μίλλερ στην Bundesliga, 41 γκολ. Δεν έχει το ίδιο καλά στήριγμα με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ένας Μπλατσικόφσκι πίσω του θα ήταν υπερπολίτιμος άλλες εποχές. Mm. Δυστυχώς έχει μεγαλώσει. Τραυματίστηκε και ο Μίλικ εκτός αποστολής, mm-hmm. που θα ήταν στο στήριγμα του Λεβαντόφσκι στην επίθεση. Θα έχει τον Ασβιντέρσκι του ΠΑΟΚ, βέβαια. Ναι. Ένα ελαφρύ προβάδισμα για τους Σουηδούς, αλλά κρατάει επιφύλαξη για τους Σλοβάκους, γιατί ναι, μεν όπως είπες και εσύ, είναι μια ομάδα που μπορεί να τερματίσει και με 0 βαθμούς, αλλά επειδή οι Σλοβάκοι γενικότερα έχουν κάνει και ψιλοζημιές παλιότερα σε μεγάλες οργανώσεις, χωρίς να έχουν κάτι το τρομερό, ακόμα και ο Χάμσικ έχει μεγαλώσει πλέον. Δεν ναι. είναι ο παίκτης που στην Νάπολη έκανε εντυπωσιακή σεζόν. Ναι, και σπατάλησε και 2 χρόνια στην Κίνα, γύρισε τώρα στην Ευρώπη για την Γκέτεμπορκ. Mm-hmm. Δεν έδειξε και πολλά πράγματα ούτε εκεί. Κρατάω έτσι μια επιφύλαξη για τους Σλοβάκους, αλλά νομίζω ότι η Σουηδία για δεύτερη θέση και η Πολωνία για τρίτη θέση είναι ένα πολύ εφικτό σενάριο, με τον τρίτο αυτό του ομίλου να είναι πολύ κοντά στην πρόκριση. Βλέπουμε ότι Πολωνία, Σουηδία είναι πολύ πιθανό μεταξύ τους να έχουν μια ισοπαλία, να κερδίσουν και οι δυο τους τη Σλοβακία και με 4 βαθμούς ανοιχτή η πρόκριση. Ωραία. Και πάμε και στον τελευταίο όμιλο. Εδώ είναι το ζουμί όλο. Ο όμιλος του θανάτου με Γαλλία, Γερμανία και Πορτογαλία και φτωχός συγγενή την Ουγγαρία. Ουγγαρία χωρίς τον Κύραλη. Α, ναι. Χωρίς τη μαγριά φόρμα. Εντάξει, θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν στη Γαλλία, φαβορεί για Euro, φαβορεί για πρώτη θέση στον όμιλο. Έχει μεγάλη φάση. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Μπενζεμά. Τα τελευταία ρεπορτάζ ανέφεραν ότι δεν έχει κάτι σοβαρό και σε 1-2 μέρες επιστρέφει στους γονείς, οπότε λογικά θα υπολογίζεται κανονικά. Και ευτυχώς, γιατί θα ήταν πολύ κρίμα να έχουμε άλλη μια απώλεια λόγω τραυματισμού σε αυτό το Euro, τόσο σημαντική, πάνω που επέστρεψε μετά από μια εξαετία ο Μπεντζεμά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Επειδή είναι γενικά όμιλος πολύπλοκος, ισορροπημένος και με πολλά ζητήματα. Ναι. Θα πω καταρχάς ότι αυτούς τους Πορτογάλους με αυτό το προπονητή
πάντα τους υπολογίζεις και πάντα θα ιδρώσεις για να τους νικήσεις και για να σκοράρεις γενικότερα. Οι Γερμανοί, όχι στα καλύτερά τους, αλλά πάντα Γερμανοί είναι. Ανανεωμένη ομάδα, πολλά καινούργια πρόσωπα σε σχέση με τις ομάδες των επιτυχιών, του κυρίως από το 2014 και μετά είναι πολύ ανανεωμένη. Και η Ουγγαρία, παρότι έκανε πολλές ζημιές στο προηγούμενο Euro, ζόρισε πάρα πολύ τους Πορτογάλους, προκρίθηκε στους 16. Θεωρώ ότι ίσως και αυτή η ομάδα να είναι μία από τις ομάδες, από τις λίγες ομάδες που ενδεχομένως να τερματίσουν με 0 βαθμούς. Το λέω με επιφύλαξη γιατί Ούγγροι είναι, δεν ξέρεις ποτέ. Έχουν τον DNA του Πούσκας. Λοιπόν, σκέφτομαι σε αυτόν τον όμιλο ότι επειδή περνάνε φυσικά και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες, οι μεγάλες ευκαιρίες για αυτές τις ομάδες τις μεγάλες θα είναι το παιχνίδι, τα παιχνίδια που έχουν με την Ουγγαρία. Εκεί θα προσπαθήσουν να βάλουν όσο περισσότερα γκολ γίνεται. Αυτό ακριβώς. Γιατί σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν και με άλλες για την τρίτη θέση, εκεί θα παίξει ρόλο, η διαφορά τερμάτων. Οπότε βασίζεται το σκεπτικό μας στο ότι η Ουγγαρία 0 βαθμοί. Είναι όλοι την έχουν για σάκο του box, αλλά βέβαια δεν ξέρεις ποτέ. Σε αυτές τις οργανώσεις ένα παιχνίδι μπορεί να κάνει διαφορά πάντα. Και το λέμε όχι μόνο με βάση τη δυναμική των τριών, αλλά και με τη δυναμική της Ουγγαρίας που δεν έχει να παρουσιάσει κάτι το τρομερό. Ναι, δεν έχει και τον καλύτερο της παίκτης από τον κύριο του Σόμποσλάι, ο οποίος δεν ξέρει τον τραυματισμό του, της ληψίας ο Άσος. Γενικότερα λοιπόν για να τα βάλουμε σε μια σειρά, πιστεύω ότι οι Γάλλοι πάνε full για πρώτη θέση. Νομίζω ότι τους έχουν τους Γερμανούς, τους έχουν τους Ούγγρους, ενδεχομένως να χάσουν βαθμό από τους Πορτογάλους. Οπότε όλη η φάση, όλο το παιχνίδι θα είναι το Γερμανία-Πορτογαλία, το μεταξύ τους. Πιστεύω ότι οι Γερμανοί δεν είναι τόσο καλοί ώστε να κοντράρουν την Πορτογαλία. Όχι ότι οι Πορτογάλοι είναι στα καλύτερά τους, δεν είναι η ομάδα του 16, αλλά νομίζω ότι τακτικά και με βάση προσωπικότητων, κυρίως λόγω του Ρονάλντο, αλλά και άλλων, όπως ο Μπρούνο Φερνάντες, έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους Γερμανούς. Λοιπόν, ένα-δύο πραγματάκια. Η Γαλλία, κατά γενική ομολογία, έχει το πληρώστερο ρόστερ της διοργάνωσης. Έχει φοβερές λύσεις παντού. Με τον Ντεσάβ να προσθέτει και τον Μπεντζεμά στην επίθεση, πραγματικά είναι πάνοπλη η Γαλλία, νομίζω, σε όλες τις θέσεις. Μπεντζεμά, Παπέ, Γκρισμάν, τριάδα απίστευτη. Ναι, ο Ζιρού από πίσω, ο Ντεμπελέ, ο Μπενγκεντέρ, ο Κομάν, άμα χρειαστεί. Δηλαδή ένα γεμάτο, μια γεμάτη μισοεπιθετική γραμμή. Μπορεί να πήραν το 98 το Μουντιάλ με τρομερή ομάδα και Ζιντάν στα καλύτερά του, αλλά. Έχουν καλύτερο σεντερφόρ από ότι τον Γκιβάρση. Ναι. Ο Γκιβάρση, ο οποίος δεν είχε σκοράρει τότε στο Μουντιάλ, όπως δεν είχε σκοράρει και ο Ζιρού το 18, αλλά έκανε άλλη δουλειά, βέβαια. Η Γαλλία θα πάει να κάνει ό,τι έκανε και το 2000, δηλαδή να πάρει Euro αμέσως μετά από Μουντιάλ. Ναι. Τότε το είχε κάνει το 98 το Μουντιάλ, το 2000 το Euro, τώρα θέλει κάτι αντίστοιχο. Και εάν το πάρει, συγγνώμη, ισοφαρίζει Ισπανούς και Γερμανούς. Με 3 Euro στην κορυφή της λίστας των ομάδων με τα περισσότερα Euro. Και αν το πάρει ενδεχομένως ο Καντέ να μην χάνει με τίποτα τη χρυσή μπάλα. Ακριβώς αυτό, και θα έχει κατακτήσει και τα πάντα μέσα σε μια πενταετία, εξαετία. Νομίζω ο μόνος αντίπαλος για τη Γαλλία είναι ο κακός σε αυτός. Και το λέω αυτό γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποιες προστριβές τελευταία, λίγο με κάποια αποδομητικά σχόλια που είχε κάνει παλιά ο Μπενζεμά για το Ζιρού και τώρα είναι στην ίδια ομάδα. Λίγο το τελευταίο φιλικό με τη Βουλγαρία, ο Ζιρού παραπονέθηκε ότι δεν του δίνουν πάσες συμπαίκτες του και ο Εμπαπέ τσαντίστηκε. Δηλαδή, αν αποβάλλουν και αυτά οι Γάλλοι, νομίζω ότι είναι ορθάνικος ο δρόμος. Ναι. Αν και η Γαλλία είναι στην κατηγορία ομάδων που ή θα κάνει απίστευτα πράγματα ή θα διαλυθεί από την αρχή. Έχουμε δει τη Γαλλία το 6 να φτάνει τελικό κόντρα σε όλους, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και το 8 να διαλύεται. Και το 10, και το 10 ήταν το 10 η Ανταρσία, η περίφημη Ανταρσία με τον Ντομενέκ. Να κάνει τρομερά πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι όμως σε αυτή τη φάση πλέον. Εντάξει, έχει αλλάξει πλέον επίπεδο. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Οι Γερμανοί περνάνε μια κρίση σίγουρα. Και κρίση που έγινε χειρότερη με την Εξάρα, αν θυμάσαι, από την Ισπανία, τον περασμένο Νοέμβριο στο Nations League και την ήττα από τα Σκόπια στα πραγματικά του Μουντιάλ. Δεν έχουν τις προσωπικότητες που είχαν με Σβάινστάιγκερ, με Λάμε, Κλόζε που είχαν φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2014, αλλά έχουν πολύ καλούς παίχτες, γεμάτο κέντρο, γεμάτη μεσοεπιθετική γραμμή. Ίσως λείπει ένας κλασικός φορ γιατί ο Βέρνερ δεν είναι τέτοιος, ίσως παίξει και ο Χάβερτς ψευτοενιάρη,
Υπάρχει και ο Φόλαντ βέβαια που κάνει καλή χρονιά στη Μονακό, αλλά έχει γενικά πολλές λύσεις η Γερμανία. Η Γερμανία είναι, πάντα μπορεί να σου βγάλει ένα 18χρονο που θα γίνει επόμενο στάρ. Και ήδη πήρε το Μουσιάλα, ναι, που ήταν και έκπληξη να πάρει τόσο πιτσιρικά στην αποστολή. Αλλά δεν μπορεί να την ξεγράψει η Γερμανία με τίποτα, δηλαδή αποκλείεται. Και οι Πορτογάλοι έχουν φοβερή μεσοεπιθετική γραμμή, αλλά θα πάνε πάλι με την ίδια συνταγή νομίζω. Δηλαδή το 1-0, το 0 στην άμυνα πίσω, θα το βρούμε τον γκολ μπροστά. Συνταγή που του έδωσε ουσιαστικά και το Euro. Το 16 και είναι η πρωταθλή τη Ευρώπη. Και νωρίτερα για το που λένε τον Ουαλό, τον Ρόμπσον Κανού, εδώ λείπει το άλλο που λένε ο Κουαρέσμα. Πέρασαν τα χρόνια, μεγάλωσε. Μεγάλη μπαλαδόφατσα, μεγάλη αλητία ο Κουαρέσμα. Ναι. Ο Σάντος είπε βέβαια ότι έχω πάρει τσιγάρα και ρούχα για ένα μήνα, ήρθαμε για να νικήσουμε, δήλωσε. Ναι. Και γιατί να μην σου πιστέψει και κανείς, έχουν όλα τα φόντα σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι σε αυτό το Euro υπάρχουν πάρα πολλές και καλές ομάδες. Ναι. Που θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Να πούμε ότι ο Ρονάλντο θέλει ένα γκολ για να είναι μόνος πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Euro. Είναι ισόβαθμος με τον Πλατινί αυτή τη στιγμή, με 9 γκολ. Και θέλει και να παίξει μόνο σε ένα μάτς για να έχει τα περισσότερα. Ή τα έχει έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι τα έχει έτσι κι αλλιώς. Σε τελική φάση Euro. 21 συμμετοχές. Λοιπόν, τελειώσαμε με τους ομίλους. Ωραία, συνοψίζοντας, δεν ξέρω αν τώρα συμφωνείς ότι ο δεύτερος και τρίτος όμιλος ίσως να είναι οι όμιλοι που δεν θα δώσουν πρόκριση στον τρίτο. Πιθανότατα, ναι. Αν και εντάξει, πάντα είναι επικίνδυνο να κάνεις προβλέψεις, ναι, τις διοργανώσεις, αλλά εγώ θέλω να πω σαν κατακλείδα ότι το Euro πάντα προσφέρεται για εκπλήξεις, mm-hmm, ίσως περισσότερο από το Mundial. Ναι. Δηλαδή, παραδοσιακά Euro, αν δεις, έχουν κατακτήσει ομάδες όπως Τσεχοσλοβακία, η Δανία, η Εθνική μας Ομάδα, η Σοβιετική Ένωση, ακόμη και η Πορτογαλία που το πήρε το 16. Ναι. Δεν πήγε στο χώρο. Ναι, και δύσκολο θα φανταζόσουν την Πορτογαλία να κατακτάει παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Αλλά το Euro πάντα προσφέρεται και για ομάδες που δεν είναι πάντα στα ξεκάθαρα φαβορή να φτάσουν μέχρι τον τελικό, να κάνουν μια επιτυχία. Οπότε μπορεί να δούμε και μια ομάδα που δεν έχουμε ξαναδεί στην κορυφή. Παραδείγματος χάρη το Βέλγιο, που είναι ένα από τα φαβορί, αλλά δεν έχει κατακτήσει ποτέ διοργάνωση. Πάντως, προσωπική πρόβλεψη, βάζοντας τα κάτω και με βάση αυτά που είπαμε, θεωρώ ότι ίσως Γαλλία-Βέλγιο και Ολλανδία-Αγγλία να είναι η ημιτελική. Το λέω να γραφτεί από τώρα στον αέρα. Πώς το είπες, Γαλλία-Βέλγιο και Ολλανδία-Αγγλία. Α, πιστεύεις και την Ολλανδία για τόσο ψηλά, ε? Ναι, η Ολλανδία δηλαδή, ναι, σε νορμάλες συνθήκες, αν βγει πρώτη και αν, όπως πιστεύω, η Γερμανία έρθει τρίτη, να διασταυρωθούν μεταξύ τους στους 16, και ενδεχομένως η Ολλανδία να πέσει πάνω στην Τουρκία στην οκτάδα, mm-hmm, η οποία Τουρκία πιθανώς να πέσει πάνω στην Δανία, εάν και οι δυο τους είναι δεύτεροι στους ομίλους τους. Ναι, και με τις διασταυρώσεις τώρα... Θεωρώ ότι πολύ εύκολο να το προβλέψουμε είναι το Ιταλία-Βέλγιο στην οκτάδα. Γιατί πιστεύω ότι και οι Βέλγοι και οι Ιταλοί θα έρθουν, ναι, πρώτοι. Ναι, ακριβώς. Πέφτουν μαζί αν περάσουν. Οπότε θα έχουν και σχετικά εύκολη διασταύρωση, πιθανώς με Ουκρανούς οι μεν και Πολωνούς οι δε. Λοιπόν, εγώ εκτός από Γαλλία που είναι το προφανές, πιστεύω πολύ την Ιταλία. Νομίζω ότι θα φτάσει αρκετά ψηλά. Και το Βέλγιο είναι πάντα μέσα στις συζητήσεις, σίγουρα. Την Ολλανδία, ας πω την αλήθεια, δεν τη βλέπω για τόσο ψηλά όσο τη βλέπεις εσύ. Θα δούμε βέβαια, δεν ξέρεις ποτέ. Και από εκεί και πέρα, αν μπορούμε να διαλέξουμε άλλη μια ομάδα, ίσως η Πορτογαλία να καταφέρει και πάλι να είναι εκεί κοντά, δηλαδή στην τελική φάση, εκεί κοντά πάλι για να υπερασπιστεί το τρόπαιο. Θα δούμε. Λοιπόν, θέλω να πω πριν κλείσουμε για το Euro και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Έναν κανονισμό για τις ισοβαθμίες που δεν ξέρω αν υπήρχε σε άλλη διοργάνωση. Νομίζω πως δεν υπήρχε. Έλεγε λοιπόν ότι εάν την τελευταία αγωνιστική ομάδες παίξουν μεταξύ τους και με το τέλος της τελευταίας αγωνιστικής στους ομίλους έχουν ίδιους βαθμούς, ίδια γκολ κατά, ίδια γκολ υπέρ, ίδια τα πάντα, πάνε στα πέναλτι. Ναι, ναι, το θυμάμαι το αυτό. Ίσχυε, δεν είναι κάτι καινούριο. Το είδα σήμερα και. Και εγώ το είχα διαβάσει έτσι, yeah, πριν 2-3 διοργανώσεις και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι κάτι που δεν έχει συμβεί. Δεν το έχουμε ποτέ. Δει ποτέ. Είναι ακραίο σενάριο. Πρέπει να υπάρχουν 5 προϋποθέσεις, όπως είπες, πάνω, yeah, κάτω. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ είδαμε ομάδα να αποκλείεται λόγω του fair play. Yeah, για η Σενεγάλη, αν δεν κάνω λάθος, με τις κάρτες. Και αυτό το κριτήριο ισχύει και στο Euro. Δυστυχώς πρέπει να υπάρχει και αυτό το κριτήριο. Όταν φτάνουμε σε τόσες πολλές βαθμίες,
Το λέω γιατί και με τις τρίτες θέσεις θα γίνει μεγάλη μάχη με τις ισοβαθμίες. Δηλαδή έχει τη δική του σημασία. Και αυτό. Το νόμισμα που λένε κάποιοι δεν μου αρέσει. Εντάξει. Καλύτερα να βασίζεται έστω και στο fair play παρά σε ένα νόμισμα. Πρώτο κριτήριο τώρα όσον αφορά τον ίδιο όμιλο είναι το μεταξύ του παιχνίδια, γιατί μιλάμε για την οργάνωση της UEFA και μετά πάμε σε διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση κτλ. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να. Τα πάμε όλα για το Euro. Τα πάμε όλα νομίζω για το Euro. Το εξαντλήσαμε. Και πριν κλείσουμε, να πάμε να μιλήσουμε λίγο για Copa America. Ναι. Μία διοργάνωση που όπως είπαμε εν τέλει κατέληξε στη Βραζιλία. Με διαφορετικό format. Δύο όμιλοι των πέντε σε σχέση με τα άλλα τουρνουά που ήταν τρεις όμιλοι των τεσσάρων και περνούσαν για δύο καλύτερη τρίτη. Και αυτό γιατί δεν θα έχουμε guest από άλλες υπήρους. Και νομίζω καλύτερα σήμερα. Γιατί πραγματικά αυτό ήταν λίγο γελίο με το Κατάρ και την Ιαπωνία συμμετέχει στο Copa America. Καμιά φορά νομίζω και Αυστραλία. Ξέρεις τι, να βάλεις guest, βάλε το Μεξικό, βάλε τις ομάδες πρακτής τουλάχιστον, εντάξει, που είναι Αμερική και εκεί. Που έμπαιναν, αλλά όχι παλιά, κατά βάση. Ναι, δεν έμπαιναν μόνιμα. Πέρασε από τα χίλια κύματα αυτή η διοργάνωση. Ήταν αρχικά να πούμε να διοργανωθεί. Ήταν να συνδιοργανωθεί μεταξύ Αργεντινής και Κολομβίας. Η Κολομβία ήταν η πρώτη που τέθηκε εκτός. Και γιατί είχε προβλήματα με τον κορονοϊό, αλλά και γιατί υπήρχαν πολλές αναταραχές στη χώρα. Γενικά, Λατινική Αμερική και να μην υπάρχουν αναταραχές δεν γίνεται, αλλά ναι, ένα παραπάνω. Η Αργεντινή αρχικά μέχρι τα τέλη Μαΐου ανέστειλε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις, γιατί αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα με τον κορονοϊό και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει το τουρνουά. Και υπήρξε η απόφαση της CONMEBOL να πάει τη διοργάνωση στη Βραζιλία, η οποία όχι μόνο και αυτή αντιμετωπίζει προβλήματα με τον κορονοϊό, είναι η δεύτερη χώρα σε εθνισιμότητα, μετά την Ινδία, αν δεν κάνω λάθος. Απλά έτσι έχει το καλό η Βραζιλία ότι είναι μια χώρα μεγάλης έκτασης, επομένως αναλογικά νομίζω σε κρούσματα ανακατοίκους είναι πιο χαμηλά σε επίπεδα σε σχέση με την Αργεντινή. Και έτσι από το 2014 μέχρι και φέτος η Βραζιλία θα έχει διοργανώσει Μουντιάλ, Ολυμπιακούς Αγώνες και δύο Κόπα Αμέρικα. Και δύο Κόπα Αμέρικα, ακριβώς. Άρον-άρον βρέθηκαν τελευταία στιγμή τα γήπεδα. Αν εξαιρέσουμε το Μαρακανά, νομίζω ότι είναι αρκετά διαφορετικά τα γήπεδα σε σχέση με το προηγούμενο Copa America. Κοίταξε, βλέπω εδώ Ολύμπικο Σάντο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Δεν είναι το Σαν Πάολο. Πέντρο Λουδοβίκο στην Γκοϊάννα. Το Μανέ Γκαρίντσα το γνωστό στην Βραζίλια. Αυτό και το Μαρακανά νομίζω είναι τα μόνα κοινά σε σχέση με Μουντιάλ και Copa America. Αρένα Παντανάλτη Κουιαμπά. Ναι, βλέπω αρκετά καινούργια γήπεδα, όντως έχεις δίκιο. Ναι. Και είναι αρκετά εύκολο να προκριθεί στην οκτάδα γιατί από τους ομίλους των 5 περνάνε οι 4. Ναι, μόνο μία ομάδα αποκλείεται στη φάση των ομίλων. Στοιχηματικά δεν προσφέρεται. Όχι. Δίνει πολύ άσχημες αποδόσεις. Εντάξει, νομίζω τα σπουδαία που λένε θα είναι από το νοκάουτ και μετά. Από τον προεμιτελικό και μετά. Γενικά τα Copa America προσφέρονται για εκπλήξεις γιατί έχουμε περάσει την περίοδο της Ουρουγουάης στις αρχές δεκαετίας. Έχουμε περάσει την περίοδο της Κολομβίας που. Κατά βάση το Μουντιάλ εντυπωσίασε. Ναι. Περάσαμε τη φάση της Παραγουάης που πάντα ήταν μια ομάδα που σε ζόριζε. Η Κωνσταρίκα επίσης στο Μουντιάλ έκανε πολλά, στα Κόπα Αμέρικα λίγα. Η Χιλή φυσικά έκανε μια πολύ καλή πορεία. Η Χιλή είναι από τις σταθερές ομάδες, τις μεγάλες δυνάμεις τελευταία της Νοτιού Αμερικής. Και μην ξεχνάμε ότι έχει δύο σερί Κόπα Αμέρικα, το 2015 και το 2016. Και τα δύο στα πέναλτι από την εισβόλη της Αργεντινής. Ήθελα να πω. Συγγνώμη, τελείωσα. Ναι, τελείωσα. Όχι. Η Βενεζουέλα πάντα είναι μια ομάδα που δεν φτάνει τελικούς, αλλά πάντα σε ζορίζει και μπορεί να φτάσει μέχρι ημιτελικούς. Η Βολιβία είναι αυσία δύναμη παραδοσιακά. Ήθελα να πω για τη Βραζιλία ότι τελευταία στιγμή αποφάσισε πως θα έχει την κανονική της αποστολή σε αυτό το Copa America. Είχαν σκεφτεί οι διεθνείς Βραζιλίας να μην κατέβουν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι μεταφέρθηκε η διοργάνωση στη χώρα τους όπου αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με την πανδημία. Και μάλιστα ήταν να παρατηθεί ο Τίτε, ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας. Η απόφαση ήταν του Μπολσονάρο, να πούμε, του Προέδρου της Βραζιλίας, ο οποίος είναι γνωστός για τις ακροδεξιές πεπιθήσεις του και μάλιστα ακουγότανε, και όλας δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι επειδή ο Τίτε έχει κάποιες αριστερές πεπιθήσεις, ήθελε να τον απομακρύνει από την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας και να βάλει κάποιον δικό του, ο Μπολσονάρο, που καταλαβαίνεις ότι παραπέμπει αυτό σε άλλες εποχές τελείως. Πάμε στην Αργεντινή του 1978, που παρόλα αυτά με αριστερό προπονητή πήρε σε δικτατορικό καθεστώς στο Μουντιάλ. Τον Μενότη. Μενότη, ναι. Πάντως κανονικά θα πάρει μέρος στη Βραζιλία η κανονική αποστολή και ο προπονητής παραμένει στη θέση του. Σημειώνουμε ότι το Περού έφτασε στον τελικό του προηγούμενο Copa America. Ακριβώς. Μετά το μακρινό 75 που είχε κατακτήσει κιόλας το Copa America, μία από τις δύο κατακτήσεις του. Με το όφυλλο Κουμπίγιας νομίζω το μεγάλο.
Γενικά ένας που το βλέπει απ' έξω θα έλεγε πάμε για τελικό Βραζιλία-Αργεντινή. Εντάξει, αλλά... αυτό το λέμε ναι. πάντα και ποτέ δεν γίνεται δυστυχώς. Απλά γιατί αυτή τη φορά, όλοι το θέλουμε νομίζω. Θεωρητικά πάνε για πρωτιά και οι δυο τους, είναι τα φοβορή γιατί κατεβαίνουν με γεμάτα ρόστερ. Να σου πω ότι επειδή είδα τις διασταυρώσεις, εάν Βραζιλία και Αργεντινή τερματίσουν σε ίδιες θέσεις, δηλαδή mm-hmm. είτε οι δύο πρώτες, είτε και οι δύο δεύτερες, είτε και οι δύο τρίτες, ας το πούμε, μόνο στο τελικό μπορούν να διασταυρωθούν. Θα αποτελεί έκπληξη να μην είναι πρώτες, γιατί ναι. κατεβαίνουν πλήρης. Η ομάδα της Αργεντινής για άλλη μια φορά με το Μέση πάει ως από τα φαβορί. Θεωρώ ότι η Βραζιλία, επειδή γενικά έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, αυτό είναι δεδομένο, ναι, ήθελε να κατακτήσει κάτι. Δεν πήρε Μουντιάλ, δεν πήρε Κόπα Αμέρικα, ξανά δεν πήρε Μουντιάλ. Τελικά έφτασε το 19 να πάρει το Κόπα Αμέρικα και ίσως να τους έφυγε λίγο η κάψα. Και ίσως αυτό να δίνει ένα μικρό προβάδισμα στους Αργεντίνους που το κυνηγάν από το 2007. Όχι, το 2007 το πήραν Βραζιλιάνοι. Η Αργεντινή έχει να πάρει από το 1993 οποιοδήποτε τρόπαιο. Σωστά, σωστά. Με ξέρεις τους Ολυμπιακούς αγώνες που είναι κάτι ναι, τελείως διαφορετικό. Με ξέρεις τους Ολυμπιακούς. Και μοιάζει να είναι η τελευταία ευκαιρία του Λιονέλ Μέση να πάρει επιτέλους ένα διεθνές τρόπαιο με την Αργεντινή και να βγει εντός ερωτηματικού από τη σκιά του Μαραντόνα που. Τόσο πολύ κάθε φορά που φοράει τη φανέλα του Εθνόσεων και επιστρέφει στην πατρίδα του, τον ταλαιπωρεί. Γιατί είναι μια διαφορετική ιστορία ο Μέση στην Μπαρτσελόνα και μια τελείως διαφορετική ο Μέση της Αργεντινής. Για μια ακόμη φορά οι Αργεντίνοι έχουν πολύ καλό υλικό μεσοεπιθετικά. Πιο πλήρες θα έλεγα από τους Βραζιλιάνους. Ναι, δηλαδή έχουν και Ντι Μαρία, έχουν και Αγκουέρο, έχουν και Μέση, έχουν και Λαοτάρο Μαρτίνες. Έχουν... Ο Κάμπος τέθηκε εκτός λίστας από ό,τι διάβασα. Και στα χαφ έχουν τον Ντεπόλ του Ντινέζε, έχουν τον Λοσέλσο, έχουν τον Μπαρέδες και εκεί έχουν υλικό. Πάντα ερωτηματικό είναι η άμυνα τα τελευταία χρόνια για την Αργεντινή mm-hmm. και η θέση του τροματοφύλακα. Εντάχει για τον πρώτο όμιλο που έχει Βολιβία, Ουρουγουάη, Χιλή και Παραγουάη, θεωρητικά η Βολιβία είναι πιο αδύναμη. Ναι. Αν και όπως είπα, Κόπα Αμέρικα είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Η Χιλή πολύ διαφορετική, πολύ ανανεωμένη. Ουρουγουάη επίσης δεν είναι η ομάδα που βλέπαμε πριν 4-5 χρόνια και τρόμαζε, αλλά είναι ομάδες που πάντα γεννάνε παίκτες. Η Ουρουγουάη έχει ένα σταθερό κορμό εδώ και μια δεκαετία νομίζω. Δηλαδή πάλι πάει σε αυτό το Κόπα Αμέρικα με Γκοδίν, με Σουάρες, με Καβάνι, με Κάσερες. Αλλά εντάξει, δεν τη βγαίνει σε κακό αυτό. Είναι σταθερή. Να πούμε για την Ουρουγουάη ότι δεν είχε τον Καβάνι στα πρόσφατα παιχνίδια στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γιατί κουβαλούσε τιμωρία mm-hmm. και ενσωματώθηκε τώρα ο Καβάνι στην αποστολή για το Κόπα Αμέρικα. Και το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό το να έχει το δίδυμο Σουάρες Καβάνι. Ο Σουάρες, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο Κόπα Αμέρικα ήταν ανέτοιμος. Mm-hmm. Αλλά τώρα είναι σε full φόρμα, έχει οδηγήσει την Ατλέτικο σε ένα τίτλο στην Ισπανία. Ο Καβάνι και αυτός προέρχεται από πολύ καλή σεζόν με τη United. Και θα είναι τα μεγάλα όπλα. 10 χρόνια μετά το τελευταίο του Κόπα Αμέρικα, το 15ο που είναι και πολύ νίκες του θεσμού. Ακριβώς. Γιατί τα περισσότερα τα είχε πάρει προπολεμικά, γιατί είχε μια εξαιρετική ομάδα η Ρουέ. Τότε είχε πάρει και χρυσά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Το Μουντιάλ εννοείται το 30 και αργότερα το 50. Ήταν μια υπερδύναμη. Πάντως να σου πω για τη Χιλή ότι μεταξύ άλλων στη γεμάτη συλλογή μου έχω και φανέλα Βαλδίβια από το 2015 που δεν ήταν ο πιο διαφημισμένος και ο πιο μεγάλος στάρ της ομάδας. Μπαλαδόρος, μεγάλος όμως. Με το Βιδάλ τότε να είναι ο σούπερστάρ. Ο Βιδάλ ο οποίος είναι ένα ερωτηματικό γιατί είχε τεθεί εκτός αποστολής λόγω κορονοϊού. Αλλά σε κάτι τελευταία ρεπορτάζ που διάβασα, έλεγε ότι έχει πιθανότητες να παίξει τελικά στο Κόπα Αμέρικα. Κόπα Αμέρικα, εσύ βλέπεις τα πάντα. Ναι. Είναι ικανή να παίξουν και άρρωστοι. Ακριβώς. Εντάξει, πραγματικά έχουμε δει τα πάντα. Λοιπόν, και είναι και ο δεύτερος όμιλος, όπου είπαμε για τη Βραζιλία κάποια πραγματάκια. Πρώτο φαβορή για την πρωτιά, εννοείται. Πολλές λύσεις στο δυναμικό. Ακόμα και στο τέρμα δεν ξέρει ποιον αποφασίζει να βάλει. Άλισον και Έντερσον ρίζουν για τη θέση κατά τα δοκάρια. Κολομβία, Βενεζουέλα, Εκουαδόρ, Περού. Ναι. Μεταξύ των απουσιών. Νομίζω λίγο πιο εύκολο ο όμιλος Βραζιλίας. Θεωρητικά ναι. Ίσως. Μεταξύ των απουσιών που είπαμε που δεν έχουμε καλεσμένους από άλλες εμπειρίες, δεν έχουμε και την Κωνσταρίκα, συνειδητοποιώ τώρα, που είναι μια ομάδα που γενικά μπορεί να σου προσφέρει. Κωνσταρίκα θα συμμετέχει στο Gold Cup που είναι τη κεντρική Αμερική. Ναι. Γιατί είναι ομάδα που συνήθως δέχεται πρόσκληση. Ναι, αλλά είναι παράλληλα υπάρχει και το Gold Cup, αν δεν κάνω λάθος, διεξάγεται παράλληλα. Κολομβία με Χάμες Ροντρίγκες που στην Ευρώπη ίσως να έχει λίγο φθαρεί, αλλά στα Κόπα Αμέρικα και στη. Δεν είναι ο Χάμες Ροντρίγκες νομίζω. Απουσιάζει. Στην αποστολή κρίθηκε ότι δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα φυσικής κατάστασης. Ωραία, φαντάζομαι τότε ότι. Και τον έθεσε εκτός, θα το επιβεβαιώσω τώρα. Ναι, δεν είναι ο Χάμες Ροντρίγκες στην αποστολή. Πλήρη φθορά λοιπόν. Ναι. Είναι ενδεικτικό το ότι είναι σε κακή κατάσταση και είχε κάνει καλό ξεκίνημα στη σεζόν με την Everton.
Κατά τα άλλα, περιμένω να δω ομάδες όπως η Βενεζουέλα και το Εκουαδόρ. Το Περού γενικά κάνει καλούς κύκλους. Όπως είπα, έπαιξε τελικό το 19. Αν δεν κάνω λάθος, και προπονητή τον Μαρκαριάν το 11 που έφτασε. Νομίζω και εγώ. Ημιτελικό. Παραγουάι να φτάνει στον τελικό τότε κοντά στον Ουρουγουάι. Είναι ομάδα που θα ζωρίσει. Δεν θα περάσει εύκολα. Να πούμε πως κάνει σέντρα την Κυριακή στις 12 προς Δευτέρα, δηλαδή, δικιά μας ώρα, το Copa America που θα έχει και αυτό τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Ευτυχώς, χαρά σε Ευαγγέλια, για τους ποδοσφαιρόφιλους. Πότε θα μας διώξουν οι γυναίκες μας από το σπίτι, θα δούμε. Και ο τελικός είναι την ίδια μέρα με το Euro. Ναι. 11 Ιουλίου, δηλαδή, τελειώνουν και οι δύο διοργανώσεις. Θα πάρουμε ένα ρεπό μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω για το Copa America τώρα πριν κλείσουμε. Α, θέλω να πω ότι εντάξει, σε αντίθεση με το Euro, στο Copa America συνήθως βλέπουμε διαφορετική μπάλα. Δηλαδή τα μάτς πάνε πιο πολύ στη δύναμη. Ναι. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν αρκετοί μπαλαδόροι, αρκετοί παίκτες με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση στην Λατινική Αμερική. Δεν βλέπουμε πολλά γκολ στα τελευταία Copa America, δυστυχώς. Ναι, γενικά βλέπουμε μάτς τα οποία είναι σφιχτά και το θέαμα στα περισσότερα παιχνίδια απουσιάζει, νομίζω. Μακάρι να δούμε μια καλή διοργάνωση. Έστω και μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Αλλά για πολλούς ένα παιχνίδι τύπου Παραγουάι-Εκουαδόρ ίσως να είναι πιο ελκυστικό από ένα αντίστοιχο Ρωσία-Φιλανδία, θα λέγαμε. Και άμα διασταυρωθούν Ουρουγουάι και Παραγουάι, εκεί πέφτει πολύ ξύλο, ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να δούμε την Αργεντινή Βραζιλία σε τελικό. Είναι κάτι που έχει να γίνει από το 7. Ναι. Με 3-0. Και το 4. Ναι, το 7-3-0 η Βραζιλία και το 4 είναι 2-2 και μια νίκη. Στην παράταση νομίζω της Βραζιλίας. Ναι. Ή στα πέναλτι. Τέλος πάντων. Μαντριάνο, με Ρομπίνιο, τρομερή Βραζιλία τότε. Αργεντινή και Βραζιλία είχαν τεθεί αντιμέτωπες στο προηγούμενο Κόπα Αμερικά, αλλά στα ημιτελικά, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Παράπονα από τους Αργεντίνους. Ναι, η κοινική Βραζιλία δηλαδή. Ναι, ήταν πολύ καλύτερη βέβαια οι Βραζιλιάνοι. Ναι. Είχαν και έδρα, είχαν και πολλά. Αλλά είναι έτσι μια κλασική λατινοαμερικάνικη κόντρα. Και νομίζω όμως ότι και σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι. Οπότε το περιμένει ο κόσμος πώς και πώς. Γενικά οι Λατινοαμερικάνοι θα πρέπει να ανέβουν επίπεδο, γιατί βλέπεις και εσύ και στα τελευταία Μουντιάλ τα έχουν κατακτήσει όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Και μάλιστα και στο τελευταίο στη Ρωσία η τετράδα ήταν όλη η Ευρώπη, όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Πάει καιρός που έχει να κάνει κάτι καλό μια Λατινοαμερικάνικη ομάδα σε παγκόσμιο κύπελλο. Και πριν κλείσουμε, θα τολμήσω να το πω. Δυστυχώς πρέπει να είμαι ο τελευταίος υποστηρικτής ότι δεν έχουμε πλέον Confederations Cup με πρωταθλητές Υπήρων. Έχει καταργηθεί η UEFA και η FIFA, μάλλον. Ετοιμάζει κάτι διαφορετικό, κάτι για παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων θα έχουμε. Ναι, ένα όραμα του Προέδρου της Ευρώπης, του Φαντίνο, που. Οι πρωταθλητές κάθε 4 χρόνων να παίζουν μεταξύ τους, κάτι τέτοιο. Ναι. Πάντως, εμένα μου άρεσε πολύ το Confederation. Είχαμε πρωταθλητές όλων των Ημπύρων. Βλέπαμε Νεοζηλανδούς, βλέπαμε και Αφρικανικές ομάδες. Και να σου πούμε, αυτά και με αυτά πλησιάζει και το Μουντιάλ το επόμενο, έτσι. Δηλαδή, ναι. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει ο καιρός. Σε 1,5 χρόνο. Σε 1,5 χρόνο, δηλαδή Χριστούγεννα, εκεί κοντά Νοέμβριο του 2022, δηλαδή δεν θα προλάβει να τελειώσει μια μεγάλη διοργάνωση. Θα ετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Γιάννη που τα είπαμε εδώ παρέα σήμερα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο για το φινάλε. Χαρά μου ήταν. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να μιλάμε περισσότερα δεδομένα τις επόμενες μέρες. Ακριβώς. Λοιπόν, κάναμε μια εκπομπή εδώ στο πρώτο σκόρερ όπως κάθε Παρασκευή. Σήμερα αφιερωμένη στις μεγάλες διοργανώσεις που κάνουν σέντρα αυτές τις μέρες. Το Euro απόψε σε λιγότερο από μια ώρα. Και το Copa America την Κυριακή. Ο Γιάννης Καλτσάρης ήταν παρέα μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι λογικά την ερχόμενη Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του NSTV μάλλον μέχρι και τέλος του μήνα. Να είστε όλοι καλά, να απολαύσουμε μπάλα τις επόμενες ημέρες και ό,τι καλύτερο, ό,τι για κάτι να περνάτε τέλεια. Καλό Euro και καλό Copa America. Ακριβώς. Γεια σε όλους. Και καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.